Ναι, οι πρώτοι μα πρόγονοι, οι Αδάμ και οι Έβε μα. Ήταν αν όχι γορίλε, τουλάχιστον στενοί συγγενή του, μοχθηρά, πανφάγα και έξυπνα κτίνη, πρικισμένα σε ανώτερο βαθμό από τα άλλα ζώα, οποιοδήποτε είδου, με δύο πολύτιμε ιδιότητε: τη δύναμη τη σκέψη και την επιθυμία τη εξέγερση. Οι δύο αυτέ ιδιότητε, συνδυάζοντα την προοδευτική του δράση μέσα στην ιστορία, αντιπροσωπεύουν την αρνητική δύναμη μέσα στη θετική ανάπτυξη τη ανθρώπινη ζωικότητα. Και δημιουργούν συνακόλουθα ό,τι συνιστά το ανθρώπινο στον άνθρωπο. Η βίβλο, που είναι ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον και πολύ βαθύ, μάλιστα σε ορισμένα σημεία, αν αναλογιστούμε ότι είναι μία από τι αρχαιότερε εκδηλώσει τη ανθρώπινη σοφία και φαντασία, αυτή την αλήθεια την εκφράζει πολύ απλοϊκά στο μύθο του προπατορικού αμαρτήματο. Ο Ιεχοβά, που από όλου του καλού θεού που λάτρεψαν οι άνθρωποι, ήταν σίγουρα ο πιο φθανορό, ματαιόδοξο, θηριώδη άδικο, αιμοβόρο, τυρανικό και ο πιο εχθρικό απέναντι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία, ο Ιαχοβά λοιπόν έπλασε τον Αδάμ και την Εύα για να ικανοποιήσει ποιο ξέρει ποια κρυφή ιδιοτροπία του. Να όμω που κάνει την εμφάνισή του Σατανά, ο αιώνιο εξεγερμένο, το πρώτο ελεύθερο πνεύμα και απελευθερωτή του κόσμου, κάνει τον άνθρωπο να ντραπεί για τη ζωή άγνοια και υποταγή του, τον χειραφετεί και παρακινώντα τον στην ανυπακοή και πείθοντά τον να δοκιμάσει τον καρπό τη γνώση, σφραγίζει το μέτωπό του με τη σφραγίδα της ελευθερίας και της υπερηφάνειας. Ξέρουμε τι έγινε μετά. Ο καλός Θεός, που η μαντική του δύναμη σαν Θεός που είναι, θα έπρεπε να τον είχε προειδοποιήσει τη Μελιγενέστε, παραδόθηκε σε μια τρομερή και γελία έκρηξη οργής και καταράστηκε τον σατανά, τον άνθρωπο και τον κόσμο που ο ίδιος είχε δημιουργήσει, τα βάλε με άλλα λόγια με τον ίδιο τον εαυτό, όπως ακριβώς κάνουν τα παιδάκια όταν θυμώνουν. Και δεν του έφτασε που τιμώρησε σκληρά του προγόνου μα, παρά έπρεπε να καταραστεί και όλε τι μέλου τη γενιέ, παρόλο που ήταν αθώε για το έγκλημα των προγόνων του. Και έπειτα, όταν θυμήθηκε ότι δεν ήταν μόνο Θεό τη οργή και τη εκδίκηση, αλλά και Θεό τη αγάπη, και αφού είχε τυρανίσει μερικά δισεκατομμύρια ταλέπορα ανθρώπινα πλάσματα, καταδικάζοντά τα στην αιώνια κόλαση, αποφάσισε τότε να λυπηθεί του υπόλοιπου και να του σώσει. Και για να συμβιβάσει την αιώνια και θεακή αγάπη του με την αιώνια και θεϊκή οργή του, διψασμένο όπω πάντα για θύματα και αίμα, έστειλε στον κόσμο σαν εξηλαστήριο θύμα το μοναδικό του γιο, για να τον σκοτώσουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το μυστήριο της λύτρωσης, η βάση όλη της χριστιανικής θρησκείας να έχει τουλάχιστον πραγματικά λυτρώσει την ανθρωπότητα ο Θεϊκό Σωτήρα. Στο μεταξύ, για να μα παρηγορήσει, ο Θεό πάντα δίκαιο και πανάγαθο παραδίνει τον κόσμο στου Ναπολέοντε του Τρίτου, του Γουλιέλμου του Πρώτου, του Φερδινάρδου τη Αυστρία και του Αλέξανδρου Πασών των Ρωσιών για να τον κυβερνήσουν. Τέτοια είναι τα παράλογα παραμύθια που λέγονται και αυτέ οι στερατώδει θεωρίε που διδάσκονται ακόμη και σήμερα σε όλα τα δημόσια σχολεία τη Ευρώπη με ρητή εντολή των κυβερνήσεων. Και αυτό το ονομάζουν εκπολιτισμό των λαών, δεν είναι λοιπόν φως φανάρι ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις δηλητηριάζουν συστηματικά και αποβλακώνουν σκόπιμα τις μάζες. Ας αγνοήσουμε όμως τώρα το φανταστικό μέρος αυτού του μύθου και ας εξετάσουμε το πραγματικό του νόημα που εξάλλει είναι ολοφάνερο. Ο άνθρωπος χειραφετήθηκε, διαχώρισε τον εαυτό του από τη ζωικότητα και έγινε άνθρωπος. Άρχισε έτσι την ειδικά ανθρώπινη ιστορία και εξέλιξή του με μια πράξη ανυπακοής και επιστήμης, με την εξέγερση δηλαδή και τη σκέψη. Τρία στοιχεία ή αν θέλετε τρεις θεμελιακές αρχές αποτελούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις κάθε ανθρώπινης ανάπτυξης, συλλογικής ή ατομικής μέσα στην ιστορία. Πρώτον, η ανθρώπινη ζωικότητα. Δεύτερον, η σκέψη. Και τρίτον, η εξέγερση. Στην πρώτη αντιστοιχεί ακριβώ η κοινωνική και ιδιωτική οικονομία. Στη δεύτερη, η επιστήμη και στην τρίτη, η ελευθερία. Απέχοντα λοιπόν πολύ από το να ακολουθήσουν τη φυσική πορεία των πραγμάτων από κάτω προ τα πάνω, από το κατώτερο στο ανώτερο και από το σχετικά απλό στο πιο σύνθετο, Αντί να αποδεχθούν σαν λογικοί και σοβαροί άνθρωποι την προοδευτική και πραγματική μετάβαση από τον ονομαζόμενο μη οργανικό κόσμο στον οργανικό, των φυτών, των ζώων και κατόπιν ειδικά του ανθρώπου, από τη χημική ύλη χημικών στη ζωντανή ύλη ζωντανών και από το ζωντανό όν στο σκεπτόμενο όν, οι ιδεαλιστέ, κατεχόμενοι από αίμονε ιδέε, τυφλωμένοι και παρασυρμένοι από το θεϊκό φάντασμα που κληρονόμησαν από τη θεολογία, διαλέγουν τον εντελώ αντίθετο δρόμο. Πάνε από πάνω προ τα κάτω, από το ανώτερο στο κατώτερο, από το σύνθετο στο απλό, αρχίζουν από το Θεό σαν πρόσωπο ή σαν θεϊκή ουσία ή ιδέα και το πρώτο βήμα που κάνουν είναι ένα φοβερό κατρακύλημα από τα θεσπέσια ύψη του αιώνιου δανεικού στο βούρκο του υλικού κόσμου. Από την απόλυτη τελειότητα στην απόλυτη ατέλεια. Από τη σκέψη στο όν ή μάλλον από το υπέρτατο όν στο μηδέν. Κανένα όμω ιδεαλιστή, κανένα θεολόγο, μεταφυσικό ή ποιητή δεν κατόρθωσε ποτέ να καταλάβει ή να εξηγήσει στου αμύητου πώ, πότε και γιατί το θεϊκό όν αιώνιο, άπειρο και απόλυτα τέλειο, πήρε την απόφαση να κάνει το απελπισμένο αυτό σάλτο μορτάλε. Όλε οι θρησκείε, οι τωρινέ και οι παλιότερε, και όλα τα συστήματα τη υπερβατική φιλοσοφία βασίζονται στο μοναδικό και τερατώδε αυτό μυστήριο. Άγιοι άνθρωποι, εμπνευσμένοι νομοθέτε, προφήτε και μεσίε αναζήτησαν σε αυτό τη ζωή και δεν βρήκαν παραμαρτύρια και το θάνατο. Σαν την αρχαία σφίγγα, επειδή δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν, του καταβρώχθησε όλου. Μεγάλοι φιλόσοφοι από τον Ηράκλειτο και τον Πλάτωνο μέχρι τον Καρτέσιο, τον Σπινόζα, τον Λάιμπνιτ, τον Γκάντ, τον Φίχτε, τον Σέλιν και τον Χέγγελ, για να μην αναφέρουμε του Ινδού φιλοσόφου, έγραψαν πληθώρα βιβλίων και επινόησαν μεγαλοφοί και λαμπρά συστήματα, όπου είπαν εξάλλου πολλά ωραία και μεγάλα πράγματα, έκαναν σημαντικέ παρατηρήσει και ανακάλυψαν αιώνιε αλήθειε. Το μυστήριο όμω αυτό, βασικό αντικείμενο των υπερβατικών αναζητήσεών του, δεν μπόρεσαν ποτέ να το εξηχνιάσουν. Είναι φανερό ότι το τρομερό αυτό μυστήριο είναι ανεξήγητο, δηλαδή παράλογο, γιατί μόνο το παράλογο δεν επιδέχεται εξήγηση. Πάβει έτσι κάθε συζήτηση και δεν απομένει τίποτα άλλο παρά η θριαμβευτική λυθιότητα τη πίστη. Να όμω που γεννιέται αμέσω ένα νέο ερώτημα: Πώ είναι δυνατόν ποτέ ένα έξυπνο άνθρωπο και καλά πληροφορημένο να αισθάνεται την ανάγκη να πιστέψει σε αυτό το μυστήριο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσικό από το ότι η πίστη στο Θεό, το δημιουργό, ρυθμιστή, κριτή, αφέντη, τιμωρό, σωτήρα και βεργέτη του κόσμου Εξακολουθεί να επικρατεί ανάμεσα στου ανθρώπου, ιδίω στι αγροτικέ περιοχέ, όπου είναι πολύ πιο διαδεδομένοι από ό,τι στο προλεταριάτο των πόλεων. Δυστυχώ, οι άνθρωποι είναι ακόμα πολύ αμαθεί, και την άγνοια του αυτή τη συντηρούν οι συστηματικέ προσπάθειε όλων των κυβερνήσεων, που δίκαια τη θεωρούν σαν μία από τι βασικέ προποθέσει τη δύναμή του. Οι παραδόσει αυτέ που περιβάλλουν από τα παιδικά του και χρόνια σε όλε τι περιστάσει τη ζωή και διατηρούμενε τεχνητά από ένα σωρό επίσημου δηλητηριαστέ όλων των ειδών, κληρικού και κοσμικού, μεταμορφώνονται σε ένα είδο διανοητική και ηθική συνήθεια, που είναι πολύ συχνά ισχυρότερη από τη φυσική του λογική. Γι' αυτό όμω δεν υπάρχουν παρά τρει μέθοδοι, δύο χειμερικέ και μία τρίτη πραγματική. Οι δύο πρώτε είναι το καπηλιό και η εκκλησία, η παραλυσία του σώματο και η παραλυσία του μυαλού, η τρίτη είναι η κοινωνική επανάσταση. Έτσι, συμπεραίνω ότι αυτή η τελευταία είναι πολύ πιο ικανή από όλη την αντιθεολογική προπαγάνδα των ελεύθερων στοχαστών να καταστρέψει μέχρι και το τελευταίο ίχνο των θρησκευτικών πεπιθήσεων και να ξεριζώσει τι συνήθειε των ανθρώπων που είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένε με τις τι πεπιθήσει από ό,τι συνήθω υποθέτουμε. Υποκαθιστώντα λοιπόν τι απατηλέ και εκτινώδει απολαύσει τη σωματική και πνευματική ακολασία με τι εκλεπτισμένε και συνάμα πραγματικέ απολαύσει του ανεπτυγμένου μέσα σε όλου μα και στον καθένα ατομικά ανθρώπινου. Η κοινωνική επανάσταση θα έχει τη δύναμη να κλείσει ταυτόχρονα όλα τα καπηλιά και όλε τι εκκλησίε. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που ακόμη και όταν δεν πιστεύουν πρέπει τουλάχιστον να παριστάνουν ότι πιστεύουν. Σε αυτοί ανήκουν όλοι οι βασανιστέ, καταπιεστέ και εκμεταλλευτέ τη ανθρωπότητα. Παπάδε, βασιλιάδε, κρατικοί αξιωματούχοι, στρατιωτικοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί χρηματιστέ, κάθε λογή επίσημη, αστυνόμοι, χωροφύλακε, δεσμοφύλακε και δίμνοι, Καπιταλιστέ και αλλιωδίτε, συμβολιογράφοι και μεγαλοκτηματίε, δικηγόροι, οικονομολόγοι, πολιτικοί κάθε απόχρωση, μέχρι τον πιο μικρό εμποράκο που πουλάει ζαχαρωτά, όλοι αυτοί μαζί θα επαναλάβουν εν χορό τα λόγια του Βολτέρου. Αν ο Θεό δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Γιατί καταλαβαίνετε, ο λαό πρέπει να έχει μια θρησκεία. Αυτή είναι η ασφαλιστική δικλίδα. Υπάρχει τέλο και μια σχετικά πολυάριθμη κατηγορία τίμιων αναλυπόψυχων που όντα αρκετά έξυπνοι για να πάρουν στα σοβαρά τα χριστιανικά δόγματα, Απορρίπτουν μερικά στοιχεία του, χωρί όμω να έχουν το απαραίτητο θάρρο ούτε τη δύναμη ή την αποφασιστικότητα να τα απαρνηθούν εξ ολοκλήρου. Εγκαταλείπουν στην κριτική όλου του επιμέρου παραλογισμού τη θρησκεία, αρνούνται να πιστέψουν στα θαύματα, εξακολουθούν όμω να προσκολούνται απελπισμένα στο βασικό παραλογισμό, στην πηγή όλων των άλλων, στο θαύμα που εξηγεί και δικαιολογεί όλα τα άλλα θαύματα. Στην ύπαρξη του Θεού. Ο δικό του ο Θεό δεν είναι το ρωμαλαίο και πανίσχυρο Ρώον, ο θετικό δεδομένο Θεό τη Θεολογία, είναι ένα νεφελώδες διάφανο και όν που μετατρέπεται σε μηδέν με την πρώτη προσπάθεια που θα κάνεις να το αδράξεις. Είναι μια οφθαλμαπάτη, μια φλόγα που τρεμοσβήνει, που δεν ζεσταίνει ούτε φωτίζει. Κι όμως, αυτοί επιμένουν και πιστεύουν ότι αν το όν αυτό εξαφανιζόταν, θα εξαφανίζονταν μαζί του τα πάντα. Αβέβαιες, αρρωστημένες ψυχές που έχουν χάσει τον μπούσουλα μέσα στο σημερινό πολιτισμό, μην ανήκοντας ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον, κλωμά φαντάσματα, αιώνια αιωρούμενα μεταξύ ουρανού και γη και κατέχοντα την ίδια ακριβώ θέση ανάμεσα στην πολιτική των αετών και το σοσιαλισμό του προλεταριάτου. Δεν έχουν ούτε τη δύναμη, ούτε την επιθυμία, ούτε και την αποφασιστικότητα να αναπτύσσουν τις σκέψεις του ω τι ακραίε λογικέ τη συνέπειε και ξοδεύουν έτσι τον καιρό και τον κόπο του προσπαθώντα διαρκώ να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι γνωστοί στη δημόσια ζωή σαν αστεί σοσιαλιστέ. Με αυτού ή εναντίον του δεν μπαίνει θέμα συζήτηση. Είναι ανίατε περιπτώσει. Και εφόσον έχει αποδειχθεί ότι όλοι οι λαοί του παρόντο και του παρελθόντο πίστεψαν και εξακολουθούν να πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, είναι φανερό ότι όλοι εκείνοι που έχουν την ατυχία να την αμφισβητούν, όποια και αν είναι η λογική που έθρεψε την αμφιβολία του, είναι εξαιρέσει, θύματα τερατόδικου παραλογισμού. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την επιχειρηματολογία, η αρχαιότητα και η καθολικότητα μια πίστης πρέπει να θεωρηθούν ενάντια σε κάθε λογική και επιστήμη, επαρκή και τελεσίδικες αποδείξει τη αλήθεια. Γιατί, ω τι μέρε του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου, όλοι πίστευαν ότι ο ήλιο περιστρέφεται γύρω από τη γη. Δεν κάναν όλοι λάθο. Υπάρχει επιπλέον τίποτα αρχαιότερο και καθολικότερο από τη δουλειά αν εξαιρέσουμε στον κανιβαλισμό. Από τι αρχέ τη ιστορική κοινωνία μέχρι σήμερα, παρατηρούμε παντού και πάντοτε τη στιγμή εκμετάλλευση τη εξαναγκαστική εργασία των μαζών, δούλων, δουλουπάρικων ή μισθωτών εργατών. Από κάποια άρχουσα μειονότητα, την καταπίεση του λαού από την Εκκλησία ή το κράτο. Πρέπει άραγε να συμπεράνουμε ότι αυτή η εκμετάλλευση και αυτή η καταπίεση είναι αναγκαιότητε απόλυτα υγιεινή στην ίδια την ύπαρξη τη ανθρώπινη κοινωνία. Να μερικά παραδείγματα που δείχνουν ότι η επιχειρηματολογία των υπέρμαχων του Θεού δεν αποδείχνει τίποτα. Ο άνθρωπο, θηρίο ανήμερο, ξάδερφο του γορίλα, αναδύθηκε από το βαθύ σκοτάδι του ζώδικού ένστικτου στο φω του πνεύματο. Και αυτό εξηγεί με απόλυτα φυσικό τρόπο όλα τα λάθη του παρελθόντο και μα παρηγορεί εν μέρη για τα τωρινά μα φάλματα. Ξεκίνησα από τη σκλαβιά του ζώου και περνώντα διαμέσου τη θεϊκή σκλαβιά που ήταν μια μεταβατική κατάσταση ανάμεσα στη ζωικότητα και τον εξανθρωπισμό του, προχωράει τώρα προ την κατάκτηση και πραγμάτωση τη ανθρώπινη ελευθερία. Συνακόλουθα, προκύπτει ότι η αρχαιότητα μια πεποίθηση ή μια ιδέα, απέχοντα πολύ από το συ... να συνηγορεί υπέρ αυτή, θα πρέπει αντίθετα να μα κάνει να την υποπτευόμαστε. Διότι πίσω μα έχουμε τη ζωικότητά μα, ενώ το ανθρώπινό μα βρίσκεται μπροστά μα. Το ανθρώπινο φω, το μόνο πράγμα που μπορεί να μα ζεστάνει και να μα φωτίσει, το μόνο πράγμα που μπορεί να μα χειραφετήσει, να μα δώσει αξιοπρέπεια, ελευθερία και ευτυχία, το μόνο που μπορεί να μα συναδερφώσει, δεν βρίσκεται ποτέ στην αρχή, αλλά σε σχέση με την εποχή που ζούμε, πάντα στο τέλο τη ιστορία. Α μην κοιτάζουμε λοιπόν ποτέ πίσω. Α κοιτάζουμε πάντα μπροστά, γιατί μπροστά μα είναι το φω του ήλιου και η σωτηρία μα. Αν είναι βέβαια δικαιολογημένο ή ακόμα χρήσιμο και απαραίτητο να γυρίσουμε πίσω για να μελετήσουμε το παρελθόν μα, αυτό δεν θα γίνει παρά για να διαπιστώνουμε τι ήμασταν παλιότερα και τι πρέπει πια να πάψουμε να είμαστε. Τι πιστέψαμε και τι σκεφτήκαμε άλλοτε και τι πρέπει πια να πάψουμε να πιστεύουμε και να σκεφτόμαστε. Τι έχουμε κάνει και τι δεν πρέπει ποτέ να ξανακάνουμε. Αυτά αρκούν σε ό,τι αφορά το θέμα τη αρχαιότητα όσο και την καθολικότητα ενό λάθου, αυτό δεν αποδείχνει παρά ένα πράγμα: την ομοιότητα, αν όχι την απόλυτη ταυτότητα τη ανθρώπινη φύση σε όλε τι εποχέ και σε όλα τα κλίματα. Και από τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι όλοι οι λαοί σε κάθε περίοδο τη ζωή του πίστεψαν και εξακολουθούν να πιστεύουν στο Θεό, Πρέπει απλώ να συμπεράνουμε ότι η ιδέα του Θείου, που ήταν δικό μα δημιούργημα, είναι ένα λάθο. Ιστορικά απαραίτητο μέσα στην ανάπτυξη τη ανθρωπότητα και να αναρωτηθούμε πώ και γιατί φτάσαμε στην ιστορική δημιουργία τη και γιατί η συντριπτική πλειονότητα τη ανθρώπινη φυλή εξακολουθεί να την παραδέχεται σαν αλήθεια. Όσο θα μένει ανέπαφη η πίστη στο Θεό, η ρίζα αυτή όλων των απαραλογισμών που βασανίζουν τον κόσμο δεν θα παραλείπει ποτέ να βγάζει νέα βλαστάρια. Έτσι βλέπουμε σήμερα τον πνευματισμό που τίνει να εδραιωθεί σε ορισμένα στρώματα τη ανώτερη κοινωνία πάνω στα ρήπια του χριστιανισμού δεν είναι μόνο για το συμφέρον των μαζών, αλλά και για την υγεία του δικού μα πνεύματο που πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την ιστορική γέννηση και τη διαδοχή των αιτίων που γέννησαν και ανάπτυξαν την ιδέα του Θεού στι συνείδηση των ανθρώπων. Έχω ήδη αναφέρει το βασικό πρακτικό λόγο που οι θρησκευτικέ πεπιθήσει εξακολουθούν σήμερα να ασκούν εξουσία πάνω στι μάζε. Αυτέ οι μυστικιστικέ τάσει δεν σημαίνουν ότι ο άνθρωπο υποφέρει τόσο από διανοητική ανομαλία, όσο από μια βαθιά ψυχική δυσαρέσκεια. Αποτελούν την αισθηκτόδικη και παθητική διαμαρτυρία τη ανθρώπινη ύπαρξη ενάντια στη στενότητα, τι κοινοτοπίε, τι οδύνε και το έσχο μια μίζερη ζωή. Για την αρρώστια αυτή, όπω έχουμε ήδη πει, δεν υπάρχει παρά ένα φάρμακο: η κοινωνική επανάσταση. Η ιστορία των θρησκειών, τη γέννηση, τη ακμή και τη παρακμή των διαφόρων θεών που διαδέχτηκαν ο ένα τον άλλον στην πίστη των ανθρώπων δεν είναι συνακόλουθα τίποτα άλλο παρά η ανάπτυξη τη συλλογική νόηση και συνείδηση τη ανθρωπότητα μέσα στην ιστορικά προοδευτική πορεία του, στο βαθμό που ανακαλύπταν οι άνθρωποι, είτε μέσα στου ίδιους του εαυτού του, είτε μέσα στην εξωτερική φύση, μια δύναμη, μια ιδιότητα ή ακόμη και ένα οποιοδήποτε σημαντικό ελάττωμα, τα αποδίδαν στου θεού του, αφού πρώτα τα μεγαλοποιούσαν και τα διωγκώναν υπέρμετρα, όπω κάνουν τα μικρά παιδιά με μια πράξη τη θρησκευτική φαντασία του. Χάρη σε αυτή την ταπεινοφροσύνη και την ευλαβική μεγαλοψυχία των θρησκευόμενων και ευκολόπιστων ανθρώπων, ο παράδεισο πλουτίστηκε με τα λάφυρα τη γη. Και σαν αναγκαία συνέπεια, όσο πλουσιότερο γινόταν ο ουρανό, τόσο φτωχότερη γινόταν η ανθρωπότητα και η γη. Από τη στιγμή που θρονιάστηκε ο Θεό, ήταν φυσικό να ανακηρυχθεί η αιτία, ο λόγο, ο ρυθμιστή και ο κύριο των πάντων. Ο κόσμο δεν ήταν πια τίποτα και ο Θεό ήταν το παν. Και ο άνθρωπο, ο πραγματικό δημιουργό του, αφού τον ανέσαιρε από την ανυπαρξία, έπεσε στα γόνατα να τον προσκυνήσει, τον λάτρεψε και παραδέχτηκε τον εαυτό του δημιούργημα και δούλο του. Ο χριστιανισμό είναι κατεξοχήν θρησκεία, επειδή ακριβώ αποκαλύπτει και υλοποιεί τέλεια την ίδια τη φύση και την ουσία κάθε θρησκευτικού συστήματο, δηλαδή την απογύμνωση, την υποδούλωση και τον εκμηδενισμό τη ανθρωπότητα προ όφελο τη θεότητα. Όντα ο Θεό το παν, ο πραγματικό κόσμο και ο άνθρωπο δεν είναι τίποτα. Όντα ο Θεό η αλήθεια, η δικαιοσύνη, το καλό, η ομορφιά, η δύναμη και η ζωή, ο άνθρωπο είναι το ψέμα, η αδικία, το κακό, η ασχήμια, η αδυναμία και ο θάνατο. Όντα ο Θεό ο αφέντη, ο άνθρωπο είναι δούλο. Αν να βρει από μόνο του τη δικαιοσύνη, την αλήθεια και την αιώνια ζωή, δεν μπορεί να τι πετύχει παρά διαμέσου τη θεία αποκάλυψη. Όποιο μιλάει όμω για αποκάλυψη, μιλάει και για εξαποκαλύψει ω θεόπνευστου μεσίε, παπάδε και νομοθέτε. Και οι τελευταίοι, μόλι αναγνωριστούν σαν αντιπρόσωποι τη θεότητα στη γη, σαν άγιοι δάσκαλοι τη ανθρωπότητα που του διάλεξε ο ίδιο ο Θεό για να μα οδηγήσουν στον δρόμο τη σωτηρίας, ασκούν αναγκαστικά απόλυτη εξουσία, Όλοι οι άνθρωποι του οφείλουν παθητική και απόλυτη ποταγή, γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινη λογική ενάντια στη θεία ούτε επίγεια δικαιοσύνη ενάντια στη δικαιοσύνη του Θεού. Όντα δούλοι του Θεού, οι άνθρωποι οφείλουν να είναι επίση δούλοι τη Εκκλησία και του κράτου, στο μέτρο που το κράτο ιεροποιείται από την Εκκλησία. Με όλο το σεβασμό που οφείλουμε λοιπόν στου μεταφυσικού και θρησκευόμενου ιδεαλιστέ, φιλόσοφου και πολιτικού, οι ποιητέ, η ιδέα του Θεού συνεπάγεται την παρέτηση από την ανθρώπινη λογική και δικαιοσύνη, είναι η πιο αποφασιστική άρνηση τη ανθρώπινη ελευθερία και καταλήγει αναγκαστικά στην υποδούλωση τη ανθρωπότητα τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Χρειάζεται μήπω να δείξουμε με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό οι θρησκείε εξευτελίζουν και διαφθείρουν του ανθρώπου. Καταστρέφουν τη λογική του, το κύριο αυτό όργανο τη ανθρώπινη χειραφέτηση και του περιορίζουν σε μια κατάσταση λυθιότητα, βασική προπόθεση τη υποδούλωση του. Εξευτελίζουν την ανθρώπινη εργασία και την κάνουν δείγμα και πηγή υποδούλωση σκοτώνουν την ιδέα και το αίσθημα τη ανθρώπινη δικαιοσύνη, ανατρέποντα την ισορροπία υπέρ των κρατούντων που μονοπολούν τη θεία χάρη. Σκοτώνουν την ανθρώπινη περηφάνεια για αξιοπρέπεια, υπερασπίζοντα μόνο του ταπεινού και δουλεπρεπεί. Ξεριζώνουν από την καρδιά των εθνών κάθε αίσθημα ανθρώπινη αδερφότητα, αντικαθιστώντα το με τη θεϊκή θηριωδία. Αν υπήρχε λοιπόν ο Θεό, με ένα μόνο τρόπο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την ανθρώπινη ελευθερία. Πάβοντα να υπάρχει. Όντα φιλογερό εραστή τη ανθρώπινη ελευθερία και θεωρώντα τη σαν απόλυτη προπόθεση για όλα όσα θαυμάζουμε και σεβόμαστε μέσα στην ανθρωπότητα, αντιστρέφω τη φράση του Βολτέρου και λέω: Αν πράγματι υπήρχε ο Θεό, θα έπρεπε να τον καταστρέψουμε. Τι είναι η εξουσία. Είναι άραγε η αναπόφευκτη δύναμη των φυσικών νόμων που εκδηλώνονται στην αναγκαία σύνδεση και διαδοχή των φαινομένων στον φυσικό και στον κοινωνικό κόσμο. Πράγματι, ενάντια στου νόμου αυτού, η εξέγερση είναι όχι μόνο απαγορευμένη, αλλά και αδύνατη. Μπορεί να μην τους καταλαβαίνουμε σωστά ή και να τους αγνοούμε εντελώς. Δεν μπορούμε όμως να τους παρακούσουμε, γιατί οι νόμοι αυτοί αποτελούν τη βάση και τις θεμελιακές προϋποθέσεις της ύπαρξής μας. Μας περιβάλλουν, μας διαπερνούν και ρυθμίζουν όλες τις κινήσεις, τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Και όταν ακόμα πιστεύουμε ότι τους παραβιάζουμε, δεν δείχνουμε παρά την παντοδυναμία τους. Ναι, είμαστε εντελώς υπόδουλοι σε αυτούς τους νόμους. Σε αυτή όμω τη δουλεία δεν υπάρχει καμία ταπείνωση ή μάλλον δεν είναι καν δουλεία. Γιατί η δουλεία προποθέτει έναν εξωτερικό αφέντη, ένα νομοθέτη ξέχωρο από εκείνον που κυβερνάει, ενώ αυτοί οι νόμοι δεν βρίσκονται έξω από εμά. Είναι μέσα μα, συνιστούν το είναι μα, ολόκληρο το είναι μα, σωματικά, πνευματικά και ηθικά. Ζούμε, αναπνέουμε, Δεν υπάρχουμε. Από ενεργούμε και επιθυμούμε μόνο διαμέσου των νόμων αυτών. Δίχω αυτού δεν είμαστε τίποτα, δεν υπάρχουμε. Από πού λοιπόν θα αντλούσαμε τη δύναμη και την επιθυμία να εξεγερθούμε εναντίον του. Στη σχέση του με του φυσικού νόμου, μία μόνο ελευθερία είναι δυνατή για τον άνθρωπο: να του αναγνωρίζει και να του εφαρμόζει σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα, εναρμονιζόμενο με το σκοπό τη συλλογική και ατομική χειραφέτηση ή εξανθρωπισμού που επιδιώκει. Οι νόμοι αυτοί, μόλι αναγνωριστούν, ασκούν μια εξουσία που ποτέ δεν αμφισβητεί η μάζα των ανθρώπων. Πρέπει λόγου χάρη να είναι κανεί κατά βάθο ή ηλίθιο ή θεολόγο, ή τουλάχιστον μεταφυσικό, νομομαθή ή αστό οικονομολόγο, για να εξεγερθεί ενάντια στον νόμο που λέει ότι δύο φορέ το δύο ίσον τέσσερα ή πρέπει να έχει μεγάλη πίστη για να φανταστεί ότι η φωτιά δεν θα τον κάψει ή ότι το νερό δεν θα τον πνίξει, εκτό πια και αν σκαρφιστεί κάποιο τέχνασμα που και αυτό με τη σειρά του θα βασίζεται σε κάποιον άλλο φυσικό νόμο. Οι εξεγέρσει όμω αυτέ, ή μάλλον αυτέ οι απόπειρε ή οι λήθε φαντασιώ μια αδύνατη εξέγερση, είναι σπάνιε εξαιρέσει. Διότι γενικά μπορούμε να πούμε ότι η μάζα των ανθρώπων στην καθημερινή του ζωή παραδέχεται την κυριαρχία τη κοινή λογική, του αθρίσματο δηλαδή των γενικά αναγνωρισμένων φυσικών νόμων, σχεδόν απόλυτα. Η ελευθερία του ανθρώπου συνίσταται αποκλειστικά στο εξή: στο ότι υπακούει στου φυσικού νόμου επειδή ο ίδιο του αναγνώρισε σαν τέτοιου και όχι επειδή τους, του έχουν επιβληθεί απ' έξω από οποιαδήποτε εξωτερική θέληση, θεϊκή ή ανθρώπινη, συλλογική ή ατομική. Φανταστείτε μια Ακαδημία Επιστημόνων που να έχει σαν μέλη τη του πιο επιφανεί εκπροσώπου τη επιστήμη. Υποθέστε ότι η Ακαδημία αυτή έχει αναλάβει την ομοθεσία και την οργάνωση τη κοινωνία. Στρώνονται λοιπόν στη δουλειά και εμπνεύμονι μόνο από την πιο αγνή αγάπη για την αλήθεια, θεσπίζει του νόμου εκείνου μονάχα που εναρμονίζονται τέλεια με τι τελευταίε ανακαλύψει τη επιστήμη. Εγώ λοιπόν από τη μεριά μου υποστηρίζω ότι μια τέτοια νομοθεσία και μια τέτοια οργάνωση θα είναι σίγουρα τερατουργήματα. Και αυτό για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί η ανθρώπινη επιστήμη είναι πάντοτε και αναγκαστικά ατελή και γιατί αν συγκρίνουμε όσα έχει ανακαλύψει με όσα μένουν ακόμα να ανακαλύψει, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η επιστήμη αυτή είναι ακόμη στα σπάργανα. Επομένω, αν προσπαθούσαμε σήμερα να επιβάλλουμε στην πρακτική ζωή των ανθρώπων, τόσο τη συλλογική όσο και την ατομική, ένα αυστηρό και αποκλειστικό εναρμονισμό με τα τελευταία δεδομένα τη επιστήμη, θα καταδικάζαμε την κοινωνία, καθώ επίση και τα άτομα, σε ένα μαρτύριο στο κρεβάτι του προκρούστη, που πολύ σύντομα θα κατέληγε στο διαμελισμό και την κατάπνιξή τη, καθώ η ζωή παραμένει πάντα κάτι άπειρα σημαντικότερο από την επιστήμη. Ο δεύτερο λόγο είναι ο εξή. Μια κοινωνία που θα υπάκουε στην ομοθεσία που θεσπίστηκε από μια επιστημονική ακαδημία, όχι επειδή θα καταλάβαινε η ίδια τον ορθολογικό χαρακτήρα τη νομοθεσία αυτή, όπου η Ακαδημία δεν θα είχε καν λόγο ύπαρξη, αλλά επειδή η νομοθεσία αυτή θεσπιζόμενη από την Ακαδημία θα τη επιβαλόταν στο όνομα μια επιστήμη, την οποία σεβόμαστε και θαυμάζουμε χωρί να την καταλαβαίνουμε, μια τέτοια κοινωνία δεν θα ήταν κοινωνία ανθρώπων, αλλά θηρίων. Θα ήταν μια επανέκδοση εκείνων των ιεραποστόλων τη Παραγουάη, που τόσο καιρό υποτάσσονταν στη διακυβέρνηση των Ιουσιουτών. Και επιπλέον πολύ σύντομα και χωρί καμία αμφιβολία θα ξέπευτε στο έσχατο στάδιο τη ηλυθιότητα. Υπάρχει όμω και ένα τρίτο λόγο που κάνει αδύνατη μια τέτοια διακυβέρνηση. Δηλαδή το ότι μια επιστημονική ακαδημία που θα περιβαλλόταν με μια απόλυτη ας πούμε, κυριαρχία, ακόμη και αν αποτελείται από του πιο επιφανεί ανθρώπου, θα καταλήξει αναπόφευκτα και σύντομα στην ηθική και πνευματική διαφθορά. Κάπω έτσι είναι άλλωστε η ιστορία όλων των ακαδημιών, ακόμη και σήμερα, με τα ελάχιστα προνόμια που του επιτρέπεται να έχουν. Η μεγαλύτερη επιστημονική μεγαλοφία από τη στιγμή που θα γίνει ακαδημαϊκό, που θα αναγνωριστεί επίσημα σαν σοφό, περιπίπτει στην οθρότητα χάνει τον αυθορμητισμό του, την επαναστατική τόλμη του και εκείνη την ανίσχυη και ατίθεση ενεργητικότητά του που χαρακτηρίζει τι μεγαλύτερε μεγαλοφίε και τι καλεί να καταστρέψουν τον παλιό κόσμο που γκρεμίζεται και να βάλουν τα θεμέλια του καινούριου. Κερδίζει αναμφισβήτητα σε χρησιμότητα, ευγένεια και σε ωφελημιστική και πρακτική σοφία, ό,τι χάνει σε δύναμη σκέψη. Με μια λέξη διαφθείρεται. Κάθε προνομίουχα θέση, κάθε προνόμιο έχουν σαν ιδιαίτερο γνώρισμα το ότι σκοτώνουν το πνεύμα και την καρδιά των ανθρώπων. Ο προνομιούχο άνθρωπο, είτε πολιτικά είτε οικονομικά, είναι ένα άνθρωπο διεφθαρμένο στην καρδιά και το πνεύμα. Και αυτό είναι ένα κοινωνικό νόμο που δεν δέχεται καμία εξαίρεση και που είναι εφαρμόσιμο τόσο σε ολόκληρα έθνη, όσο και σε τάξει, ομάδε και άτομα. Είναι ο νόμο τη ισότητα, τη ύψη τη προπόθεση του ανθρώπινου και τη ελευθερία. Ο κύριο σκοπό αυτή τη πραγματία είναι να δείξει αυτή την αλήθεια σε όλε τι εκδηλώσει ανθρώπινη ζωή. Ένα επιστημονικό σώμα στο οποίο θα είχαν εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση τη κοινωνία πολύ σύντομα θα κατέληγε να μην αφοσιώνεται πια στην επιστήμη, αλλά σε μια τελείω διαφορετική υπόθεση. Και η τελευταία, όπω στην περίπτωση όλων των κατεστημένων εξουσιών, θα ήταν η ίδια τη η αυτοδιαιώνηση, κάνοντα την κοινωνία που του είχε εμπιστευτεί την τύχη τη όλο και πιο ηλίθια και συνακόλουθα να έχει μεγαλύτερη ανάγκη τη διακυβέρνηση και την καθοδήγησή του. Μήπω αυτό σημαίνει ότι απορρίπτω οποιαδήποτε αυθεντία. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό τέτοια σκέψη. Σε ό,τι αφορά παπούτσια, απευθύνομαι στην αυθεντία του υποδηματοποιού. Σε ό,τι αφορά σπίτι, κανάλια, σιδηροδρομικέ γραμμέ, συμβουλεύομαι τον αρχιτέκτονα ή τον πολιτικό-μηχανικό. Για την Α ή τη Β ειδική γνώση, απευθύνομαι στον Α ή τον Β σοφό. Δεν θα επιτρέψω όμω ποτέ στον τζαγκάρι ή στον αρχιτέκτονα ή στον οποιοδήποτε ειδικό να μου επιβάλλουν την αυθεντία του. Του ακούω ελεύθερα και ομόλο το δίοντα σεβασμό για το πνεύμα, το χαρακτήρα και τι γνώσει του, επιφυλασσόμενο όμω για το αναφέρετο δικαίωμά μου κριτική και άρνηση. Δεν αρκούμε στη συμβουλή μια μόνο αυθεντίας σε έναν οποιοδήποτε ειδικό κλάδο. Συμβουλεύομαι περισσότερες, συγκρίνω τι γνώμες του και διαλέγω εκείνη που μου φαίνεται πιο σωστή. Όσο σεβασμό και αν τρέφω για την τιμιότητα και την ειλικρίνεια του α ή του β ατόμου, δεν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε κανένα. Μια τέτοια εμπιστοσύνη θα ήταν μοιραία για τη λογική μου, την ελευθερία μου ακόμη και για την επιτυχία των σκοπών μου. Θα με μεταμόρφωνα μέσω σε ηλίθιο σκλάβο και σε τυφλό όργανο τη θέληση και των συμφερόντων άλλων. Αν υποκλίνομαι μπροστά στην αυθεντία των ειδικών και είμαι πρόθυμο να ακολουθήσω ω ένα σημείο και για όσο καιρό το κρίνω απαραίτητο τι υποδείξει, ακόμα και τι οδηγίε του, αυτό συμβαίνει επειδή την αυθεντία του δεν μου την επέβαλε κανεί, ούτε θεό, ούτε άνθρωπο. Υποκλίνομαι μπροστά στην αυθεντία των ειδικών μόνο επειδή μου το επιβάλλει δική μου λογική. Έχω επίγνωση τη ανυκανότητά μου να συλλάβω σε όλε του τι λεπτομέρειε και τι θετικέ του εξελίξει ένα οποιοδήποτε μεγάλο τμήμα τη ανθρώπινη γνώση. Ακόμα και η μεγαλύτερη διάνοια δεν θα αρκούσε για την κατανόηση του συνόλου. Από αυτό απορρέει τόσο για την επιστήμη όσο και για τη βιομηχανία η ανάγκη του καταμερισμού και του συνδυασμού τη εργασία. Ο καθένα διευθύνει και διευθύνεται με τη σειρά του. Συνακόλουθα δεν υπάρχει καμία πάγια και σταθερή εξουσία παρά μια συνεχή ανταλλαγή προσωρινή και πάνω απ' όλα εθελοντική καθοδήγηση και συμμόρφωση. Η ίδια λογική μου απαγορεύει επίση να αναγνωρίσω μια πάγια σταθερή και καθολική αυθεντία, γιατί δεν υπάρχει καθολικό άνθρωπο. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα άνθρωπο ικανό να συλλάβει εκείνο τον πλούτο λεπτομεριών χωρί τον οποίο είναι αδύνατη η εφαρμογή τη επιστήμη στη ζωή, σε όλε τι επιστήμε, σε όλου του κλάδου τη κοινωνική δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ότι η κοινωνία οφείλει να κακομεταχειρίζεται του μεγαλοφύη ανθρώπου όπω έκανε τώρα, ούτε και πιστεύω όμω ότι πρέπει να του καλομαθαίνει υπερβολικά ή ακόμη χειρότερο να του παραχωρεί οποιαδήποτε προνόμια ή αποκλειστικά δικαιώματα, και αυτό για τρει λόγου. Πρώτον, γιατί συχνά δεν θα μπορεί να διακρίνει έναν τσαρλατάνο από μια μεγαλοφία, Δεύτερον, γιατί διαμέσω ενό τέτοιου συστήματο προνομίων μια μεγαλοφία εύκολα μεταμορφώνεται σε τσαρλατάνο, διαφθείρεται και ξαχρεώνεται. Και τρίτον, γιατί έτσι θα ήταν σαν να βάζα έναν αφέντη πάνω από το κεφάλι τη. Λέγοντα απόλυτη επιστήμη, εννοώ την πραγματικά καθολική επιστήμη, που μπορεί να αναπαράγει ιδανικά σε όλη του την έκταση και σε όλε τι άπειρε λεπτομέρειέ του το σύμπαν, το σύστημα ή συντονισμό όλων των φυσικών νόμων που εκδηλώνεται με την αδιάκοπη ανάπτυξη του κόσμου. Είναι φανερό ότι μια τέτοια επιστήμη, το υπέρτατο αυτό αντικείμενο όλων των προσπαθειών του ανθρώπινου πνεύματο, ποτέ δεν θα ολοκληρωθεί, ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί απόλυτα. Ο Χριστό μα λοιπόν θα μείνει για πάντα ολοκληρωτός, Πράγμα που θα ταπεινώσει σημαντικά την αλαζονία των προνομιούχων εκπροσώπων του ανάμεσά μα. Ενάντια σε αυτόν τον ιό του Θεού, στο όνομα του οποίου προσπαθούν να μα επιβάλλουν την προσβλητική και σχολαστική κυριαρχία του, κάνουμε έκκληση στο Θεό Πατέρα, που είναι ο πραγματικό κόσμο, η πραγματική ζωή, και το οποίο εκείνο δεν είναι παρά μια υπερβολικά ατελή έκφραση, ενώ εμεί, όντα, όντα πραγματικά, που δουλεύουμε, ζούμε, αγωνιζόμαστε, αγαπιόμαστε, ελπίζουμε, χαιρόμαστε και υποφέρουμε, είμαστε οι άμεση εκπρόσωποι του. Γενικά δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το να υπάρξουν άνθρωποι, πρικισμένοι με μεγάλη γνώση, μεγάλη πείρα, μεγάλα πνεύματα και πάνω απ' όλα μεγάλες καρδιές, που να ασκήσουν πάνω μας μια φυσική και θεμητή επιρροή. Μια επιρροή ελεύθερα αποδεκτή και ποτέ επιβεβλημένη στο όνομα μια οποιασδήποτε επίσημη αυθεντία, είτε ουράνια είτε επίγεια. Δεχόμαστε όλε τι φυσικέ αυθεντίε και όλε τι επιρροέ εκ των πραγμάτων, όμω καμία δικαιωματικά. Γιατί κάθε αυθεντία ή κάθε επιρροή δικαιωματική που επιβάλλεται επίσημα ω δικαιωματική, οδηγώντα απευθεία στην καταπίεση και στην πιευτιά, αναγκαστικά θα κατέργει στο να μα επιβάλλει όπω νομίζω ότι το απόδειξα ικανοποιητικά τη δουλεία και τον παραλογισμό. Κοντολογή απορρίπτουμε κάθε νομοθεσία, κάθε εξουσία και κάθε προνομιούχα επίσημη κατεστημένη και νόμιμη επιρροή, ακόμη και αν προέρχεται από την καθολική ψηφοφορία. Όντα βέβαια ότι η επιρροή αυτή δεν μπορεί παρά να ωφελεί μια άρχουσα μειονότητα εκμεταλλευτών και να βλάπτει τα συμφέροντα τη τεράστια πλειονότητα που είναι υπόδουλου αυτού. Να με ποια έννοια είμαστε πραγματικά αναρχικοί. Είναι ακριβώ το αντίθετο από το έργο που επιτελούμε εμεί. Για χάρη τη ανθρώπινη ελευθερία, αξιοπρέπεια και ευημερία, πιστεύουμε ότι έχουμε το καθήκον να πάρουμε πίσω από τον ουρανό τα αγαθά που έχει κλέψει και να τα ξαναδώσουμε στη γη. Εκείνα αντίθετα στην προσπάθειά του να διαπράξουν μια τελευταία θρησκευτικά ηρωική κλοπή, θέλουν να δώσουν στον ουρανό το θεϊκό αυτό ληστή που επιτέλου ξεσκεπάστηκε, τι μεγαλύτερε ευγενέστερε και ωραιότερε κατακτήσει τη ανθρωπότητα. Οι ελεύθεροι στοχαστέ έχουν τώρα σειρά να ελαττήσουν τον ουρανό με την τολμηρή ασέβεια τη επιστημονική ανάλυση του. Να λοιπόν που ξαναπέφτουμε στο ζυγό τη Εκκλησία και του κράτου. Η αλήθεια είναι ότι στη νέα αυτή οργάνωση που οφείλει την ύπαρξή τη όπω όλε τι παλιέ πολιτικέ οργανώσει στη χάρη του Θεού, αλλά που αυτή τη φορά στηρίζεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη μορφή, σαν μια απαραίτητη παραχώρηση προ το πνεύμα τη σύγχρονη εποχή και όπω ακριβώ εμφανίζεται στα προήμια των αυτοκρατορικών διαταγμάτων του Λεοπορλέοντα του Τρίτου, στην υποτιθέμενη θέληση του λαού, η Εκκλησία δεν θα ονομάζεται πια Εκκλησία, αλλά σχολείο. Τι σημασία όμω έχει. Στα έδρανα αυτού του σχολείου δεν θα κάθονται μονάχα παιδιά, θα κάθεται και ανήλικος, ο αιώνιο ανήλικο, ο μαθητή που είναι τελεσίδικα να περάσει τι εξετάσει του, να φτάσει στο επίπεδο γνώση των δασκάλων του και να απαλλαγεί από την πειθαρχία του, ο λαό. Το κράτο δεν θα ονομάζεται πια μοναρχία, αλλά δημοκρατία. Δεν θα πάβει όμω να είναι κράτο. Δηλαδή μια κυδαιμονία εδρεωμένη επίσημα και πάγια από μια μειονότητα ικανών ανθρώπων. Ανθρώπων μεγαλοφιών με ενάρετο πνεύμα ή ταλέντο που θα παρακολουθούν και θα κατευθύνουν τη συμπεριφορά αυτού του αδιόρθωτου και τρομερού μεγάλου πεδίου του λαού. Οι καθηγητέ του σχολείου και οι αξιωματίε του κράτου θα ονομάζονται δημοκράτε. Δεν θα πάβουν όμω να είναι κυδεμόνε, ποιμένε και ο λαό θα εξακολουθήσει να είναι ό,τι ήταν πάντα στου αιώνε των αιώνων. Ένα κοπάδι. Αλλήμον στα πρόβατα, γιατί όπου υπάρχει κοπάδι, θα βρείτε αναγκαστικά και βοσκού έτοιμου να το κουρέψουν και να το καταβροχθήσουν. Στο σύστημα αυτό, ο λαό θα είναι ο αιώνιο μαθή και σπουδαστή. Παρόλη τη δίθεν κυριαρχία του εντελώ πλασματική, θα εξακολουθήσει να εντοπιστεί όργανο σκέψεων, επιθυμιών και συνακόλουθα συμφερόντων που δεν είναι δικά του. Ανάμεσα σε αυτή την κατάσταση και σε ό,τι εμεί αποκαλούμε ελευθερία, τη μόνη πραγματική ελευθερία, υπάρχει μια άβυσο. Θα έχουμε ξανά την ίδια παλιά καταπίεση και την ίδια παλιά σκλαβιά. Με νέε μορφέ και όπου υπάρχει σκλαβιά υπάρχει και αθλειότητα, κτηνοδεία, ένα αληθινό κοινωνικό συλλογισμό τόσο ανάμεσα στι προνομιούχε τάξει όσο και στι μάζε. Θεοποιώντα τα ανθρώπινα πράγματα, οι ιδεαλιστέ καταλήγουν πάντοτε στον θρίαμβο ενό κτηνόδικου ηλισμού. Και αυτό για έναν πολύ απλό λόγο. Το θείο εξανεμίζεται και ανυψώνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα τον ουρανό ενώ το κτινόδες μένει μόνο του πάνω στη γη. Είναι βέβαια αλήθεια ότι ο ελληνικός πολιτισμός όπως όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί συμπεριλαμβανομένου και του ρωμαϊκού ήταν αποκλειστικά εθνικός και βασιζόταν στη δουλεία. Όμω παρά τα δύο αυτά τεράστια μειονεκτήματα, ο πρώτο συνέλαβε και υλοποίησε την ιδέα του ανθρωπισμού. Εξευγέννησε και πραγματικά εξειδανίκευσε τη ζωή των ανθρώπων. Μετέτρεψε τι ανθρώπινε αγέλε σε ελεύθερε ενώσει ελευθέρων ανθρώπων. Δημιούργησε διαμέσου τη ελευθερία, τη επιστήμε, τη τέχνη, μια ποιήση, μια αθάνατη φιλοσοφία και τι στοιχειώδη έννοια του ανθρώπινου σεβασμού. Με την πολιτική και την κοινωνική ελευθερία, δημιούργησε την ελεύθερη σκέψη στα τέλη του Μεσαίωνα, κατά τη διάρκεια τη περίοδου τη Αναγέννηση, το γεγονό ότι κάποιοι Έλληνε μετανάστε έφεραν μερικά από τα θάνατα εκείνα βιβλία στην Ιταλία ήταν αρκετό για να αναστηθεί η ζωή, η ελευθερία, η σκέψη και ο ανθρωπισμό που είχαν θαυτεί στα σκοτεινό μπουντρούμι του καθολικισμού. Ανθρώπινη χειραφέτηση. Να ποιο είναι το όνομα του ελληνικού πολιτισμού. Και ο ρωμαϊκό πολιτισμό τι όνομα έχει. Κατάκτηση. Με όλε τι κτηνώδει συνέπειέ τη. Και η τελευταία λέξη του ποια θα είναι. Η παντοδυναμία των Κεσάρων. Πράγμα που σημαίνει την εξαχρέωση και την υποδούλωση των εθνών και των ανθρώπων. Ακόμη και σήμερα, τι είναι αυτό που σκοτώνει και συντρίβει κτηνόδικα και αμήλικτα σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε την ελευθερία και τον ανθρωπισμό. Είναι ο θρίαβος τη Κεσαρική ή Ρωμαϊκή Αρχή. Μήπω λοιπόν θα πρέπει να εξαλείψουμε από την κοινωνία κάθε εκπαίδευση και να καταργήσουμε όλα τα σχολεία. Κάθε άλλο. Η εκπαίδευση θα πρέπει να διαδεωθεί πλατιά στι μάζε, χωρί κανένα περιορισμό, μεταμορφώνοντα όλε αυτέ τι εκκλησίε, όλου αυτού του ναού που είναι αφιερωμένοι στη δόξα του Θεού και την των ανθρώπων σε ανθρώπινη Πρώτα-πρώτα όμω θα πρέπει να γίνουμε απόλυτα σαφεί. Σε μια ομαλή κοινωνία που στηρίζεται στην ισότητα και στο σεβασμό τη ανθρώπινη ελευθερία, σχολεία με την ακριβένεια τη λέξη θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά μόνο για παιδιά και όχι για ενήλικου και για να γίνουν σχολεία χειραφέτηση και όχι υποδούλωση. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξαλείψουμε το παραμύθι του Θεού, του αιώνιου και απόλυτου υποδουλωτή. Όλη η εκπαίδευση και η μόρφωση των παιδιών θα πρέπει να στηρίζεται στην επιστημονική ανάπτυξη τη λογική και όχι τη πίστη. Στην ανάπτυξη τη προσωπική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία και όχι τη υπακούη και τη υποταγή. Στη λατρεία τη αλήθεια και τη δικαιοσύνη με κάθε θυσία και πάνω απ' όλα στο σεβασμό τη ανθρωπότητα, που πρέπει να αντικαταστήσει παντού και πάντα τη λατρεία τη θεότητα. Στην εκπαίδευση των παιδιών, η αρχή τη εξουσία αποτελεί τη φυσιολογική αφετηρία. Είναι θεμητή και αναγκαία όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά τρυφερή ηλικία που η νοημοσύνη του δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί φανερά. Επειδή όμω η ανάπτυξη οποιοδήποτε πράγματο και συνακόλουθα και τη εκπαίδευση προποθέτει τη σταδιακή άρνηση τη αφετηρία, η αρχή αυτή πρέπει να εξασθενίζει στο μέτρο που προχωρεί η εκπαίδευση και η μόρφωση, παραχωρώντα τη θέση τη σε όλο και μεγαλύτερη ελευθερία. Κάθε ορθολογική εκπαίδευση δεν είναι κατά βάθο τίποτα άλλο παρά η προοδευτική θυσία τη εξουσία στο βωμό τη ελευθερία. Ο τελικό στόχο τη εκπαίδευση, όντα οπωσδήποτε η διαμόρφωση ελεύθερων ανθρώπων, γεμάτων σεβασμό και αγάπη για την ελευθερία των άλλων. Συνακόλουθα, η πρώτη μέρα τη ζωή του μαθητή στο σχολείο, αν το σχολείο δέχεται νύπια που μόλι και μεταβίασε είναι ικανό να αρθρώσουν μερικέ λέξει, πρέπει να είναι μια μέρα όπου δεσπόζει η κυριαρχία και απουσιάζει σχεδόν ολότερα η ελευθερία. Αλλά η τελευταία του μέρα πρέπει να είναι μια μέρα τη μεγαλύτερη ελευθερία και τη απόλυτη κατάργηση κάθε ίχνου τη ζωική ή θεϊκή αρχή τη εξουσία. Όταν εφαρμόζεται σε ανθρώπου που έχουν ξεπεράσει ή φτάσει στην ηλικίωσή του, η αρχή τη εξουσία γίνεται ένα τερατούργημα. Μια κατάφορη άρνηση του ανθρώπινου, μια πηγή υποδούλωση και διανοητική και ηθική εξαχρίωση. Οι πατερναλιστικέ κυβερνήσει έχουν δυστυχώ αφήσει τι μάζε βυθισμένε σε μια μάθεια τόσο βαθιά, που θα χρειαστεί οπωσδήποτε να ιδρυθούν σχολεία όχι μόνο για τα παιδιά του λαού, αλλά και για τον ίδιο το λαό. Από αυτά τα σχολεία θα πρέπει να εξαλειφθούν ακόμη και παραμικρέ εφαρμογέ ή εκδηλώσει τη αρχή τη εξουσία. Και δεν θα είναι πια σχολεία, θα είναι λαϊκέ ακαδημίε, όπου δεν θα υπάρχουν ούτε μαθητέ ούτε δάσκαλοι. Όπου οι άνθρωποι θα έρχονται ελεύθερα για να αποκτήσουν, αν του χρειάζεται, ελεύθερη μόρφωση και όπου ήδη οι άνθρωποι έχοντα πια πλούσια πείρα θα διδάσκουν με τη σειρά του πολλά πράγματα στου καθηγητέ του που θα του προσφέρουν τι γνώσει που του λείπουν. Συνακόλουθα, αυτή θα είναι ένα είδο αλληλοεκπαίδευση, μια πράξη διανοητική αδερφοσύνη ανάμεσα στη μορφωμένη νεολαία και το λαό. Το πραγματικό σχολείο του λαού και όλων των όριμων ατόμων είναι η ζωή. Η μόνη μεγάλη και παντοδύναμη αυθεντία, φυσική και συνάμορθολογική. Η μόνη που οφείλουμε να σεβόμαστε θα είναι η αυθεντία του συλλογικού και δημόσιου πνεύματο μια κοινωνία βασισμένη στην ισότητα και στην αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο ανθρώπινο σεβασμό όλων των μελών τη. Ναι, αυτή είναι μια αυθεντία που δεν είναι διόλου θεϊκή, που είναι εξ ανθρώπινη και που μπροστά τη υποκλεινόμαστε πρόθυμα, όντα βέβαια ότι ο απέχοντα πολύ από το να υποδουλώσει, αντίθετα χειραφετεί του ανθρώπου. Να είστε σίγουροι ότι θα είναι χίλιε φορέ χειρότερα από όλε τι θεολογικέ, μεταφυσικέ, πολιτικέ και νομικέ αυθεντίε που έχουν μέχρι σήμερα καθιερώσει η Εκκλησία και το κράτο, πιο ισχυροί από του ποινικού σα κώδικε, του δεσμοφύλακε και του δημίου σα. Για να δείξουμε πόσο ο θεωρητικό ιδεαλισμό μετατρέπεται αδιάκοπα και αναπόφευκτα σε πρακτικό υλισμό, δεν χρειάζεται παρά να αναφέρουμε το παράδειγμα όλων των χριστιανικών εκκλησιών και φυσικά πρώτα απ' όλα το παράδειγμα τη Αποστολική και Ρωμαϊκή Εκκλησία. Τι είναι πιο ανώτερο με την ιδανική έννοια. Πιο ανιστερόβουλο και πιο διαχωρισμένο από τα επίγεια συμφέροντα, από τη διδασκαλία του Χριστού που η Εκκλησία αυτή. Αλλά και τι είναι και πιο κτηνό ελιστικό από τη μόνιμη πρακτική τη ίδια αυτή Εκκλησία από τον 8ο αιώνα και μετά, από τότε δηλαδή που εδραιώθηκε οριστικά σαν μεγάλη δύναμη. Ποιο ήταν και εξακολουθεί να είναι το αιώνιο αντικείμενο τη αντιδικία τη με του μονάρχε τη Ευρώπη. Τα εγκόσμια αγαθά τη, τα εισοδήματά τη καταρχήν και ύστερα η εγκόσμια δύναμή τη, τα πολιτικά τη προνόμια. Αν θέλουμε πάντω να είμαστε δίκαιοι, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το ότι ήταν η πρώτη στη σύγχρονη ιστορία που ανακάλυψε αυτή την αδιάσυστη αλλά ελάχιστη χριστιανική αλήθεια ότι ο πλούτο και η δύναμη, η οικονομική εκμετάλλευση και η πολιτική καταπίεση των μαζών είναι οι δύο αναπόσπαστοι όροι τη επίαια βασιλεία του Θεϊκού Ιδανικού. Ο πλούτο εδραιώνει και αυξάνει τη δύναμη και η δύναμη από τη μεριά τη διαρκώ ανακαλύπτει και δημιουργεί νέε πηγέ πλούτου, ενώ και οι δύο εξασφαλίζουν καλύτερα και από τα μαρτύρια και την πίστη των Αποστόλων, καλύτερα και από τη θεία χάρη την επιτυχία τη χριστιανική προπαγάνδα. Όποιο ανθρώπινο ζήτημα και αν θελήσουμε να εξετάσουμε, θα βρούμε πάντοτε την ίδια θεμελιακή αντίφαση ανάμεσα στι δύο σχολέ. Έτσι, όπω έχω ήδη αναφέρει, ο υλισμό ξεκινάει από τη ζωικότητα για να εδραιώσει τον ανθρωπισμό. Ο ιδεαλισμό ξεκινάει από τη θεότητα για να εδραιώσει τη σκλαβιά και για να καταδικάσει τι μάζε σε μια ατέλειωτη ζωικότητα. Ο ελληνισμό αρνείται την ελεύθερη θέληση και καταλήγει στην ευρέωση τη ελευθερία. Ο ιδεαλισμός κηρύσσει εν ονόμα τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια την ελεύθερη θέληση και πάνω στα ερήπια κάθε ελευθερία θεμελιώνει την εξουσία. Ο ελληνισμό απορρίπτει την αρχή τη εξουσία γιατί πολύ σωστά τη θεωρεί επίκουρο τη ζωικότητα και γιατί πιστεύει ότι ο θρίαμβο αντίθετα του ανθρωπισμού, το αντικείμενο δηλαδή και το κύριο νόημα τη ιστορία, θα πραγματοποιηθεί μόνο διαμέσω τη ελευθερία. Κοντολογή, θα βρείτε πάντα του ιδεαλιστέ να στον χιδαίο πρακτικό ηλισμό, ενώ θα δείτε του συλληστέ να επιδιώκουν και να πραγματοποιούν τι πιο ιδανικέ φιλοδοξίε και σκέψει. Ο Θεό Πατέρα, βλέποντα από το ύψο του αιώνιου μεγαλείου του ότι ο δύστυχο Θεό Ιω, συντριμμένο και αποσβολωμένο από την πτώση του, είναι τόσο βαθιά βυθισμένο και χαμένο μέσα στην ύλη, που παρόλο που έχει περάσει την ανθρώπινη κατάσταση, δεν έχει κατορθώσει ακόμα να ξαναβρει τον εαυτό του, αποφασίζει να τον βοηθήσει. Από αυτόν τον τεράστιο αριθμό τμήματων που ήταν εξ αρχή αθάνατα, θεϊκά και άπειρα, μικρά, στα οποία ο Θεό Ιώσου έχει διασκορπιστεί τόσο πολύ που δεν μπορεί ούτε ο ίδιο πια να αναγνωρίσει τον εαυτό του, ο Θεό Πατέρα διαλέγει εκείνα που του αρέσουν περισσότερο, ξεχωρίζει του θεόπνευστους ανθρώπου, του προφήτες του, τι ενάρητε μεγαλοφιείε του, του μεγάλου ευεργέτε και νομοθέτε τη ανθρωπότητα τον Ζωροάστρι, τον Βούδα, τον Μωυσή, τον Κομφούκιο, τον Λικούργο, τον Σόλωνα, τον Σοκράτη, τον Θείο Πλάτωνα και πάνω απ' όλα τον Ιησού Χριστό, την τέλεια ελοποίηση του Θεού Ιού, που επιτέλου συγκεντρώνεται και συμπυκνώνεται σε ένα μόνο ανθρώπινο πρόσωπο. Όλου του Αποστόλου, τον Άγιο Πέτρο, τον Άγιο Παύλο και πριν από όλου τον Άγιο Ιωάννη, τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Μωάμεθ και ύστερα τον Καρλομάγνο, τον Γρηγόριο τον Έβδομο, τον Δάντι και σύμφωνα με μερικού τον Λούθυρο, καθώ και τον Βολτέρο και τον Ρουσό, τον Ευεσπιέρο και τον Δαντών και πολλέ άλλε μεγάλε και Άγιες προσωπικότητε, που είναι βέβαια αδύνατο να απαριθμίσουμε τα ονόματά του, αλλά που ανάμεσα του, εγώ σαν Ρώσο, σα παρακαλώ να καταχωρηθεί ο Άγιο ο Θεό είναι το παν. Επομένω, ο άνθρωπο και όλο ο πραγματικό κόσμο, το σύμπαν, δεν είναι τίποτα. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό το συμπέρασμα. Με την εμφάνιση του Θεού, ο άνθρωπο εκμηδενίζεται. Και όσο μεγαλύτερη γίνεται η θεότητα, τόσο πιο άθλια γίνεται η ανθρωπότητα. Αυτή είναι η ιστορία όλων των θρησκειών. Αυτή είναι η κατάληξη όλων των θεϊκών εμπνεύσεων και νομοθεσιών. Μέσα στην ιστορία, το όνομα του Θεού είναι το τρομερό ρόπαλο με το οποίο όλοι οι θεόπνευστοι άνθρωποι, όλε οι ενάρτητε μεγαλοφίε συντρίβουν την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, τη λογική και την ευημερία του ανθρώπου. Πρώτα είχαμε την πτώση του Θεού. Τώρα έχουμε μια πτώση που μα ενδιαφέρει περισσότερο, την πτώση του ανθρώπου, που προκαλεί αποκλειστικά η εκδήλωση του Θεού επί της γης. Γιατί δεν μα έφτανε ο Θεό, αλλά έχουμε και τι διάφορε βαθμίδε τη θεία έμπνευση. Η ανθρωπότητα διαιρείται σε ανθρώπου πολύ εμπνευσμένου, λιγότερο εμπνευσμένου και μη εμπνευσμένου. Όλοι του βέβαια είναι εξίσου ασήμαντοι μπροστά στο Θεό, αλλά αν του συγκρίνουμε μεταξύ του, μερικοί είναι ανώτεροι από του άλλου. Όχι μόνο εκ των πραγμάτων, κάτι που δεν θα είχε καμία συνέπεια, αφού στην πραγματικότητα η ανισότητα εξαφανίζεται μέσα στην κοινότητα όταν δεν μπορεί να αγκιστρωθεί σε κάποιο πλάσμα δίκαιου ή θεσμό, αλλά στη βάση του θεϊκού δικαίου τη έμπνευση, που καθιερώνει αυτόματα μια παλιά σταθερή και απολυθωτική ανισότητα. Οι λιγότερο εμπνευσμένοι πρέπει να υπακούουν και να υποτάσσονται στου πιο εμπνευσμένου και οι μη εμπνευσμένοι στου λιγότερο εμπνευσμένου. Έτσι εδραιώνεται για τα καλά η αρχή της εξουσίας και μαζί της οι δύο θεμελιακοί δεσμοί της δουλείας, η Εκκλησία και το κράτος. Από όλους τους δεσποτισμούς ο χειρότερος είναι των δογματιστών και των εμπνευσμένων θρησκευόμενων. Είναι τόσο τυφλά αφοσιωμένοι στη δόξα του θεού του και στο θρίαμβο της ιδέας τους, που δεν τους μένει πια καρδιά για την ελευθερία ή την αξιοπρέπεια ή ακόμη και για τα βάσανα των ζωντανών ανθρώπων, των πραγματικών ανθρώπων. Εξετάζοντα οτιδήποτε υπάρχει και οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, από τη σκοπιά τη αιωνιότητα ή τη αφηρημένη ιδέα, αντιμετωπίζουν με περιφρόνηση τα εφήμερα ζητήματα. Όμω, ολόκληρη η ζωή των πραγματικών ανθρώπων, των ανθρώπων με σάρκα και οστά, αποτελείται μόνο από εφήμερα ζητήματα. Και οι ίδιοι άλλωστε δεν είναι παρά εφήμερα όντα που, μόλι κλείσει ο κύκλο τη ζωή του, αντικαθίστανται από άλλα όντα εξίσου εφήμερα και χάνονται οριστικά. Το μόνο μόνιμο ή σχετικά αιώνιο είναι στου ανθρώπου η ανθρωπιά που αναπτύσσεται σταθερά και εμπλουτίζεται από γενιά σε γενιά. Λέω σχετικά αιώνιο γιατί όταν θα καταστραφεί ο πλανήτη μα, και δεν μπορεί παρά να καταστραφεί αργά ή γρήγορα, αφού κάθε τύπο έχει μια αρχή έχει αναγκαστικά και ένα τέλο, όταν ο πλανήτη μα θα αποσυντεθεί για να χρησιμεύσει αναμφισβήτητα σαν ένα στοιχείο σε κάποιο νέο σχηματισμό στο σύστημα του σύμπαντο, που μόνο αυτό είναι πραγματικά αιώνιο, ποιο ξέρει τι θα απογίνει ολόκληρη η ανθρώπινη εξέλιξή μα. Η επιστήμη συμπεριλαμβάνει τη σκέψη τη πραγματικότητα, όχι την ίδια την πραγματικότητα, τη σκέψη τη ζωή, όχι τη ζωή. Αυτό είναι και το όριό τη, το μόνο πραγματικά ξεπέραστο όριο, αφού στηρίζεται στην ίδια τη φύση τη σκέψη που είναι το μόνο όργανο τη επιστήμη. Κοντολογή η επιστήμη είναι η πηξίδα τη ζωή, αλλά δεν είναι η ζωή. Η επιστήμη είναι η αναλύωτη, απρόσωπη, γενική, αφηρημένη, ανέστητο όπω οι των οποίων δεν είναι παρά η ιδανική αναπαραγωγή, επεξεργασμένη ή νοητή, δηλαδή εγκεφαλική. Και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη για να θυμίσω ότι η ίδια η επιστήμη δεν είναι παρά ένα υλικό προϊόν ενό υλικού οργάνου, του εγκεφάλου. Η ζωή είναι εντελώ ευγαλία και εφήμερη, αλλά και σφίζου από πραγματικότητα και ατομικότητα, αισθαντικότητα, οδύνε, χαρέ, φιλοδοξίε, ανάγκε και πάθη. Μόνο αυτή δημιουργεί αυθόρμητα αληθινά πράγματα και αληθινέ ύπαρξει. Η επιστήμη δεν δημιουργεί τίποτα, απλώ διαπιστώνει και αναγνωρίζει τα δημιουργήματα τη ζωή. Και κάθε φορά που οι άνθρωποι τη επιστήμη, βγαίνοντα από τον αφηρημένο του κόσμο, ανακατεύονται με τη ζωντανή δημιουργία στον πραγματικό κόσμο, όλα όσα προτείνουν και δημιουργούν δεν είναι παρά φτωχά, γελία, αφηρημένα, δίχω αίμα και ζωή και θνησιγενή, σαν το ανθρωπάριο που δημιούργησε ο Βάγκνερ, ο σχολαστικό οπαδό του Αθάνατου Δ. Φάουστ. Συνακόλουθα, η μόνη αποστολή τη επιστήμη είναι να φωτίζει τη ζωή όχι να την κυβερνάει. Μια διακυβέρνηση τη επιστήμη και των επιστημόνων, ακόμα και αν έχουμε να κάνουμε με τους θετικιστές οπαδούς του θετικιστέ οπαδού του Ογκίστ Κοντ ή ακόμα με του οπαδού τη δογματική σχολή του Γερμανικού Κομμουνισμού, δεν μπορεί παρά να είναι ανίκανη, γελία, απάνθρωπη, βάναυση, καταπιεστική, εκμεταλλευτική, ολέθρια. Μπορούμε να πούμε για του ανθρώπου τη επιστήμη σαν τέτοιου ό,τι είπα προηγούμενα για του θεολόγου και για του μεταφυσικού. Δεν έχουν ούτε ενδιαφέρον ούτε καρδιά για το άτομο και τα ζωντανά όντα. Και δεν μπορούμε καν να του κατηγορήσουμε γι' αυτό, αφού είναι η φυσική συνέπεια του επαγγελματό του. Μολον τούτο, δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε υπερβολικά σε αυτό. Παρόλο που μπορούμε να είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι κανένα επιστήμονα δεν θα τολμούσε σήμερα να μεταχειριστεί έναν άνθρωπο σαν κουνέλι, παραμένει όμω πάντο φόβο μήπω, αν δεν του εμποδίσουμε, δούμε μια μέρα του επιστήμονε σαν σώμα να υποβάλλουν ζωντανού ανθρώπου σε επιστημονικά πειράματα. Λιγότερο βάναυσα βέβαια, αλλά παρόλα αυτά δυσάρεστα για τα θύματά του. Και αν δεν μπορούν να κάνουν πειράματα στα σώματα των ατόμων, δεν θα ήθελαν τίποτα καλύτερο από το να πειραματιστούν πάνω στο κοινωνικό σώμα, και αυτό είναι που πρέπει οπωσδήποτε να εμποδίσουμε. Με την υπάρχουσα οργάνωσή του, μονοπωλώντα την επιστήμη και παραμένοντα έτσι έξω από την κοινωνική ζωή, οι επιστήμονε σχηματίζουν μια ξεχωριστή κάστα που μοιάζει σε πολλά σημεία με το ιερατείο. Θεό του είναι η επιστημονική αφαίρεση. Τα ζωντανά και πραγματικά άτομα είναι τα θύματά του, και αυτοί είναι οι καθαγιασμένοι και προνομιούχοι θύτε. Η επιστήμη δεν μπορεί να ξεφύγει από τη σφαίρα των αφαιρέσεων. Από αυτή την άποψη, η επιστήμη είναι άπειρα κατώτερη από την τέχνη, η οποία με τη σειρά τη ασχολείται ιδιαίτερα και εκείνη με γενικού τύπου και γενικέ καταστάσει, που τα ενσαρκώνει όμω με ένα χάρισμα εντελώ δικό τη σε μορφέ που, αν δεν είναι ζωντανέ με την έννοια τη αληθινή ζωή, κατορθώνουν μολοντούτο να προκαλούν τη φαντασία μα. Την ανάμνηση και την αίσθηση τη ζωή. Η τέχνη εξατομικεύει κατά κάποιο τρόπο του τύπου και τι καταστάσει που συλλαμβάνει με τι ατομικότητε, χωρί άρκα και οστά, και επομένω αιώνε και αθάνατε που έχει τη δύναμη να δημιουργεί, μα φαίνει στο νου μα ζωντανέ πραγματικέ ατομικότητε που εμφανίζονται και εξαφανίζονται μπροστά στα μάτια μα. Η τέχνη είναι επομένω κατά κάποιο τρόπο η επιστροφή τη αφαίρεση στη ζωή. Ενώ αντίθετα η επιστήμη είναι η διαρκή θυσία τη φευγαλέα εφήμερη αλλά πραγματική ζωή στο βωμό των αιώνων αφαιρέσεων. Αυτό που κηρύσω είναι λοιπόν σε έναν βαθμό η εξέγερση τη ζωή ενάντια στην επιστήμη. ή μάλλον ενάντια στη διακυβέρνηση τη επιστήμη. Όχι για να καταστρέψουμε την επιστήμη, αυτό θα ήταν ασχάτη προδοσία ενάντια στην ανθρωπότητα. Αλλά για να την ξαναβάλουμε στη θέση τη. Έτσι ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει πια από εκεί. Μέχρι σήμερα ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία δεν ήταν παρά μια διαρκή και αιματηρή θυσία εκατομμυρίων ταλέπορων ανθρώπινων υπάρξεων προ τη μην κάποια αμήλικτη αφαίρεση. Θεό, πατρίδα, δύναμη του κράτου, εθνική τιμή, ιστορικά δικαιώματα, νομικά δικαιώματα, πολιτική ελευθερία, δημόσια ευημερία. Τέτοια ήταν μέχρι σήμερα η φυσική, αυθόρμητη και αναπόδραστη πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών. Δεν μπορούμε να την ανατρέψουμε. Οφείλουμε να υποταχθούμε σε αυτήν σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Όπω υποτασσόμαστε σε κάθε φυσική αναγκαιότητα. Πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτό ήταν ο μόνο εφικτό τρόπο για τη διαπαιδαγώγηση τη ανθρώπινη φυλή. Γιατί πρέπει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μα. Όσο μεγάλη σημασία και αν αποδώσουμε στα μακιαβελικά τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι άρχουσε τάξει, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι καμιά μειονότητα δεν θα ήταν αρκετά ισχυρή για να επιβάλλει όλε αυτέ τι τρομερέ θυσίε τη μάζα, αν δεν υπήρχε στι ίδιε τι μάζε μια νοσηρή, αθόρμητη παρόρμηση που του οθούσε στη συνεχή αυτοθυσία. Πότε προτιμήν τη μια και πότε προτιμήν τη άλλη αδιφάγα αφαίρεση, βρικολάκων εκείνων τη ιστορία που πάντα τράφηκαν με ανθρώπινο αίμα. Παναλαμβάνω για μια ακόμη φορά: η μόνη αποστολή τη επιστήμη είναι να φωτίσει το δρόμο. Μόνο η ζωή, απαλλαγμένη από όλου του κυβερνητικού και δογματικού του φραγμού και έχοντα πλήρη ελευθερία δράση, μπορεί να δημιουργήσει. Πώ θα λύσουμε αυτή την αντινομία, Απ' τη μια μεριά, η επιστήμη είναι απαραίτητη για την ορθολογική οργάνωση τη κοινωνία, Απ' την άλλη, όντα ανίκανη να ενδιαφερθεί για οτιδήποτε πραγματικό και ζωντανό, δεν πρέπει να ανακατεύεται στην αληθινή και πρακτική οργάνωση τη κοινωνία. Αυτή η αντίφαση μπορεί να λυθεί μόνο με έναν τρόπο. Με την εξουδετερώση τη επιστήμη ανήθικη ύπαρξη που υπάρχει έξω από τη ζωή όλων και που εκπροσωπείται από ένα σώμα διπλωματούχων σοφών πρέπει να διεδοθεί στι μάζε. Η επιστήμη που από εδώ και πέρα καλείται να αντιπροσωπεύσει τη συλλογική συνείδηση τη κοινωνία, οφείλει να γίνει πραγματικά ιδιοκτησία όλων. Έτσι, χωρί να χάσει τίποτα από τον καθολικό χαρακτήρα τη, τον οποίο δεν μπορεί άλλωστε να αποβάλει χωρί να πάψει να είναι επιστήμη. Και καθώ εξακολουθεί να ασχολείται αποκλειστικά με τι γενικέ αιτίε, τι συνθήκε και πάγιε σχέσει των ατόμων και των πραγμάτων, θα ενωθεί πραγματικά με την άμεση και πραγματική ζωή όλων των ατόμων. Θα έχουμε έτσι μια κίνηση, ανάλογη με εκείνη που υπαγόρευσε στου διαμαρτυρόμενου στην αρχή τη μεταρρύθμιση ότι ο άνθρωπο δεν χρειάζονταν άλλο του παπάδε, αφού κάθε άνθρωπο θα γινόταν εξω εξή παπά του εαυτού του, αφού κάθε άνθρωπο χάρη στην αόρατη επέμβαση του κυρίου μόνο Ισού Χριστού και μόνον θα κατόρθωνε επιτέλου να χωνέψει τον καλό Θεό του. Στο μέτρο όμω που μια ξεχωριστή σφαίρα εκπροσωπούμενη ειδικά από του σοφού σα σώμα, ο ιδιαίτερο αυτό κόσμο απειλεί να καταλάβει τη θέση του καλού Θεού απέναντι στον πραγματικό κόσμο, επιφυλάσσοντα για του επίσημα αναγνωρισμένου αντιπροσώπου του τις θέσει των παπάδων. Να για την ανάγκη να διαλύσουμε την ειδική κοινωνική οργάνωση των σοφών με τη γενική μόρφωση, ίση για όλου σε όλα τα πράγματα έτσι ώστε οι μάζε, πάβοντα να είναι που τα κατευθύνουν και τα μαδάνει οι προνομιούχοι παπάδε, να μπορέσουν να πάρουν στα δικά του χέρια τη διεύθυνση τη του. Η επιστήμη, από τη στιγμή που θα γίνει κληρονομιά όλων, θα ενωθεί κατά κάποιο τρόπο με την άμεση και πραγματική ζωή του καθένα. Ό,τι χάσει σε υπεροψία, ματιοδοξία και δογματική σχολαστικότητα θα το κερδίσει σε ωφελημότητα και ζωντάνια. Αυτό δεν θα εμποδίσει ωστόσο ορισμένου μεγαλοφυεί ανθρώπου, ικανότερου για επιστημονικό στοχασμό από την πλειονότητα των συνανθρώπων του, να αφοσιωθούν αποκλειστικά στην καλλιέργεια των επιστημών. Προσφέροντα έτσι μεγάλε υπηρεσίε στην ανθρωπότητα. Μόνο οι επιφιλοδεξίε του για κοινωνική επιρροή δεν θα ξεπερνάνε τη φυσική επιρροή που ασκεί το περιβάλλον τη κάθε ανώτερη διάνοια και δεν θα αποβλέπουν σε καμία άλλη αμοιβή έξω από την ύψιστη απόλαυση που αισθάνεται πάντα ένα ευγενικό μυαλό όταν ικανοποιεί ένα ευγενικό πάθο. Απ' την άλλη μεριά είναι βέβαιο ότι κανένα άνθρωπο δεν είδε ποτέ ούτε θα μπορέσει να δει το καθαρό πνεύμα, αποσπασμένο από κάθε ηλική μορφή να υπάρχει ξέχωρα από οποιοδήποτε ζωικό σώμα. Αν όμω κανένα δεν το έχει δει, πώ γίνεται τότε οι άνθρωποι να φτάσουν να πιστεύουν στην ύπαρξή του. Το γεγονό αυτή τη πίστη είναι σίγουρα και αν όχι καθολικό όπω χειρίζονται όλοι οι ιδεαλιστέ, τουλάχιστον πολύ γενικό και σαν τέτοιο αξίζει απόλυτα την πιο μεγάλη προσοχή μα. Γιατί μια τέτοια γενική πίστη, όσο ηλίθια και αν είναι, ασκεί μια τόσο ισχυρή επιρροή στα πεπρωμένα των ανθρώπων που δεν μα επιτρέπει να την αγνοούμε ή να την παραβλέπουμε. Το ότι μια υπέροχη μεγαλοφία σαν το Θείο Πλάτωνα μπορούσε να είναι απόλυτα πεπισμένη για την πραγματικότητα τη θεϊκή ιδέα μα δείχνει πόσο μεταδοτική πόσο παντοδύναμη είναι η παράδοση τη θρησκευτική μανία, ακόμη και για τα μεγαλύτερα πνεύματα. Δεν θα έπρεπε άλλωστε να μα εκπλήσει αυτό, αφού ακόμα και στι μέρε μα η μεγαλύτερη φιλοσοφική μεγαλοφία που εμφανίστηκε μετά τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα ο Χέγγελ, ακόμα και παρά την κριτική του Καντ, που όσο ατελή και μεταφυσική κι αν ήταν, είχε μολυντού το πλήξ στην αντικειμενικότητα ή πραγματικότητα των θεϊκών ιδεών, προσπάθησε να αποκαταστήσει τι θεϊκέ αυτέ ιδέε στον υπερβατικό ή ουράνιο θρόνο του. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Χέγκελ έκανε αυτή την παλινόρθωση με τόσο χιδαίο τρόπο, ώστε σκότωσε για πάντα τον καλό Θεό. Αφαίρεσε από τι ιδέε αυτέ τη θεϊκή του έγκλη, δείχνοντα σε όποιον έκανε τον κόπο να τον διαβάσει, ότι δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα δημιούργημα του ανθρώπινου πνεύματο που διατρέχει την ιστορία αναζητώντα τον εαυτό του. Για να δώσει ένα τέλο σε όλου του θρησκευτικού παραλογισμού και το θεϊκό αντικατοπτρισμό, δεν απομένει παρά να προφέρει αυτά τα βαρισίμαντα λόγια που υπόθηκαν μετά από αυτόν και σχεδόν ταυτόχρονα από δύο μεγάλα πνεύματα που ήταν εντελώ άγνωστα μεταξύ του: Το Λουδοβίκο Φόιερμπαχ, ο παδό και ανασκευαστή του Χέγκελ στη Γερμανία, και τον Ογκίστ Κοντ, ιδρυτή τη θετική φιλοσοφία στη Γαλλία. Τα λόγια αυτά είναι τα εξή. Η μεταφυσική περιορίζεται στην ψυχολογία, Όλα τα μεταφυσικά συστήματα δεν ήταν παρά η ανθρώπινη ψυχολογία που αναπτυσσόταν μέσα στην ιστορία. Είναι αλήθεια ότι μετά τον Πλάτωνα υπήρξε ένα είδο αντίστροφη κίνηση στην ανάπτυξη του πνεύματο. Ο Αριστοτέλη, ο αληθινό πατέρα τη επιστήμη και τη θετική φιλοσοφία, δεν αρνήθηκε τον θεϊκό κόσμο, αλλά ασχολήθηκε με αυτόν όσο το δυνατόν λιγότερο. Ήταν ο πρώτο που μελέτησε σαν αναλυτή και πειραματιστή που ήταν τη λογική, του νόμου τη ανθρώπινη σκέψη και συνάμα το φυσικό κόσμο, όχι την αλλά την πραγματική όψη του. Μετά από αυτόν, οι Έλληνε Αλεξάνδρεια ίδρυσαν την πρώτη σχολή θετικών επιστημόνων. Ήταν άθεοι. Ο αθεισμό του όμω δεν επηρέασε καθόλου του συγχρόνου του. Η επιστήμη έτεινε να διαχωριστεί όλο και περισσότερο από τη ζωή. Ύστερα από τον Πλάτωνα, οι θεϊκέ ιδέε απορρίφθηκαν από την ίδια τη μεταφυσική. Αυτό το έκαναν οι επικούροι και οι σκεπτικοί. Δύο σχολέ που συνεισφέραν πολύ στον εκφυλισμό τη ανθρώπινη αριστοκρατία, αλλά δεν είχαν καμία απήχηση στι μάζε. Μια άλλη σχολή με αφάνταστα μεγαλύτερη επιρροή ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια. Ήταν η σχολή των νεοπλατωνικών. Αυτοί, συγχωνεύοντα ένα εσχρό μείγμα τη τερατώδη φαντασιού τη Ανατολή και τη ιδέα του Πλάτωνα, ήταν οι αληθινοί εμπνευστέ και αργότερα τελειοποιητέ των χριστιανικών δογμάτων. Έτσι, ο προσωπικό και χιδαίο εγωισμό του Ιαχωβά, η όχι λιγότερο βάναυση και χιδαία ρωμαϊκή κυριαρχία και ο μεταφυσικό του χασμός των Ελλήνων, εκιδαϊσμένο από την επαφή με την Ανατολή, ήταν τα τρία ιστορικά στοιχεία που δημιούργησαν την πνευματοκρατική θρησκεία των χριστιανών. Μόλον τούτο η θεολογία από μόνη τη δεν αποτελεί μια θρησκεία, στον ίδιο βαθμό που τα ιστορικά στοιχεία δεν αρκούν για να δημιουργήσουν την ιστορία. Λέγοντα ιστορικά στοιχεία, ενώ τι γενικέ συνθήκε μια οποιασδήποτε πραγματική ανάπτυξη, σε αυτή την περίπτωση λόγου χάρη την κατάκτηση του κόσμου από του Ρωμαίου και τη συνάντηση του Θεού των Εβραίων με την ιδεατή θεότητα των Ελλήνων. Για να αγωνιμοποιηθούν τα ιστορικά στοιχεία, για να περάσουν από μια σειρά νέων ιστορικών μετασχηματισμών, χρειάστηκε ένα ζωντανό, αυθόρμητο γεγονό που χωρί αυτό θα μπορούσαν να είχαν παραμείνει για πολλού αιώνε ακόμη στην κατάσταση των μη παραγωγικών στοιχείων. Το γεγονό αυτό δεν έλειψε από τον χριστιανισμό. Ήταν το προπαγανδιστικό κήρυγμα, το μαρτύριο και ο θάνατο του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για τη μεγάλη και αγιοπρεπή αυτή προσωπικότητα, αφού όσα μα λένε τα Ευαγγέλια είναι αντιφατικά και τόσο μυθικά που μόλι και με τα βία διακρίνουμε μερικά πραγματικά και ζωτικά χαρακτηριστικά. Είναι όμω βέβαιο ότι ήταν ο δάσκαλο των φτωχών, ο φίλο και παρηγορητή των εξαθλιωμένων, των αγραμμάτων, των δούλων και των γυναικών και ότι οι τελευταίε τον αγάπησαν πολύ. Υποσχόταν την αιώνια ζωή σε όσου καταπιέζονται, σε όσου υποφέρουν εδώ κάτω. Και ο αριθμό του είναι τεράστιο. Το σταύρωσαν φυσικά οι εκπρόσωποι τη επίσημη ηθική και τη δημόσια τάξη τη εποχή εκείνη. Οι μαθητέ του και οι μαθητέ των μαθητών του κατόρθωσαν να εξαπλωθούν παντού χάρη στην καταστροφή των εθνικών φραγμών από τη ρωμαϊκή κατάκτηση και διαδώσαν το Ευαγγέλιο σε όλε τι γνωστέ στου αρχαίου χώρε. Παντού όπου πήγαιναν τους υποδέχονταν με ανοιχτέ αγκάλε, οι δούλοι και οι γυναίκες, οι δύο πιο καταπιεσμένε, πιο ταλέπορες και όπως είναι φυσικό πιο αγράμματες τάξεις του αρχαίου κόσμου. Γιατί ακόμη και το ότι μπόρεσαν να προσιλητήσουν λίγους οπαδούς μέσα στον προνομιούχο και μορφωμένο κόσμο, το χρωστούσαν κατά ένα μεγάλο μέρο στην επιρροή των γυναικών. Η πιο εκτεταμένη προπαγάνδα τους είχε σχεδόν αποκλειστικά σαν στόχο το λαό, το δυστυχισμένο και αποκτηνωμένο από τη σκλαβιά. Αυτό ήταν το πρώτο ξύπνημα, η πρώτη πνευματική εξέγερση του προλεταριάτου. Η μεγάλη τιμή του χριστιανισμού, η αναμφισβήτητη αρετή του και όλο το μυστικό του πρωτοφανού και ωστόσο απόλυτα θεμητού θριάμβου του, βρίσκεται στο γεγονό ότι απευθύνθηκε στο τεράστιο και δυστυχισμένο αυτό πλήθο, στο οποίο ο αρχαίο κόσμο, μια βάναυση και ομίδια νοητική και πολιτική αριστοκρατία, αρνιόταν ακόμη και τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να διαδοθεί ποτέ το δόγμα που κηρύσαν οι Απόστολοι του Χριστού, όσο παρήγορο και αν φαινόταν στους απόκληρους, ήταν τελείω απαράδεκτο, τελείω παράλογο από τη σκοπιά τη ανθρώπινη λογική, ώστε να μπορέσουν ποτέ να το υιοθετήσουν άνθρωποι φωτισμένοι. Με τι χαρά μιλάει ο Απόστολο Παύλο για το σκάνδαλο τη πίστη και για τον θρίαμβο αυτής, αυτής τη θεϊκή τρέλα που αρνιούνται οι ισχυροί και οι σοφοί του αιώνα, αλλά και που γι' αυτό ακριβώ τη δέχονται με, με ακόμα μεγαλύτερο πάθο, η απλοϊκή, η αγράμματη και η του πνεύμα. Πράγματι, χρειαζόταν μια πολύ βαθιά δυσαρέσκεια για τη ζωή μια πολύ έντονη δίψα τη καρδιά και μια σχεδόν απόλυτη φτώχεια τη σκέψη για να εξασφαλιστεί η αποδοχή του χριστιανικού παραλογισμού, του πιο θρασί και τερατόδικου από όλου του θρησκευτικού παραλογισμού. Αυτό δεν αποτελούσε μόνο την άρνηση όλων των πολιτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών θεσμών τη αρχαιότητα, ήταν η πλήρη ανατροπή του κοινού νου, κάθε ανθρώπινη λογική. Από εκεί και πέρα το ζωντανό ΟΝ και ο πραγματικό κόσμο θεωρούνταν σαν μηδέν, ενώ το προϊόν τη αφαιρετική ικανότητα του ανθρώπου, η έσχατη και ύψιστη αφαίρεση, πέρα από τα υπάρχοντα πράγματα, πιο πέρα ακόμη από τι γενικέ οριοθετήσει του ζωντανού όντω, τι ιδέε του χώρου και του χρόνου, μη έχοντα πια τίποτα για να ξεπεράσει, αναπάβεται μέσα στη θεώρηση τη σκενότητά του και σε απόλυτη κινησία. Αυτή η αφαίρεση, αυτή η κομμένη κεφαλή, εντελώ σκενή από κάθε περιεχόμενο, το αληθινό μηδέν, ο Θεό, ανακηρύσσεται το μόνο πραγματικό, αιώνιο, παντοδύναμο ΟΝ. Το πραγματικό παν ανακηρύσσεται μηδέν και το απόλυτο μηδέν το παν. Η σκιά γίνεται σώμα και το σώμα χάνεται στα σκιά. Η πίστη του προλεταριάτου τη αρχαιότητα, όπω και του σημερινού, ήταν πιο σταθερή και απλοϊκή και λιγότερο καλόγουστη. Η χριστιανική προπαγάνδα απευθύνθηκε στην καρδιά του, όχι στο πνεύμα του, στι αιώνιε προσδοκίε του, στι ανάγκε του, στα δεινά του, στη σκλαβιά του, όχι στη λογική του, που κοιμόταν ακόμα και επομένω δεν μπορούσε να ξέρει τίποτα για τι λογικέ αντιφάσει και το ευνόητο του παραλόγου. Το μόνο που το ενδιέφερα ήταν να ξέρει Πότε θα σημάνει η ώρα τη λύτρωση που του είχαν υποσχεθεί, πότε θα έρθει η βασιλεία των ουρανών. Όσο για τα θεολογικά δόγματα, ούτε που το απασχολούσαν, γιατί δεν καταλάβαινε τίποτα από αυτά. Το προλεταριάτο που προσιλητήστηκε στον χριστιανισμό αποτελούσε το υλικό δυναμικό του, όχι όμω και τη διανοητική του ισχύ. Είναι να μπορεί λοιπόν κανεί που η πίστη αυτή επέζησε μέχρι σήμερα, συνεχίζοντα να ασκεί την ολέθρια επιρροή ακόμα και σε εκλεκτά πνεύματα όπω ο Μαντσίνη, ο Μισελέο, ο Κινέ και τόσοι άλλοι. Είδαμε ότι η πρώτη επίθεση εναντίον τη προήλθε από την αναγέννηση του ελεύθερου πνεύματος στο 15ο αιώνα που δημιούργησε ήρωε και μάρτυρε σαν τον Βανίνη, τον Ζορντάνο Μπρούνο και τον Γαλιλαίο. Παρόλο που πνίγηκε μέσα στο θόρυβο την αναταραχή και τα πάθη τη μεταρρύθμιση, το πνεύμα αυτό συνέχισε αθόρυβα το αόρατο έργο του, αφήνοντα κληρονομιά στα ευγενέστερα πνεύματα κάθε γενιά το καθήκον τη ανθρώπινη χειραφέτηση με την καταστροφή του παράλογου ώσπου τελικά στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα εμφανίστηκε ξανά στο φω τη ημέρα, ανεμίζοντα τα αραλέα τη σημαία του αθεϊσμού και του υλισμού. Θα υπέφυγε λοιπόν κανεί ότι το ανθρώπινο πνεύμα ήταν επιτέλου έτοιμο να απαλλαγεί από όλε τι θεϊκέ φαντασιώσει. Κάθε άλλο. Η θεϊκή ψευτιά, μοναδική τροφή τη ανθρωπότητα 18 αιώνε τώρα, μιλώντα μόνο για τον χριστιανισμό, θα αποδειχνόταν για μια ακόμη φορά πιο ισχυρή από την ανθρώπινη αλήθεια. Ανήκαν πια να χρησιμοποιήσει το μαύρο κοπάδι, τα κοράκια που είχε ιεροποιήσει η Εκκλησία, του Καθολικού ή του προτεστάτες Παπάδε, που δεν απολάβαναν πια κανένα είδου εμπιστοσύνη, χρησιμοποίησε κοινού, κοσμικούς παπάδε, ψεύτε και σοφιστέ χωρίς ράσα, που ανάμεσά τους του κύριου ρόλους πήραν δύο μοιραίοι άνθρωποι, ο ένας το πιο διαστρεβωμένο πνεύμα και ο άλλος η πιο δογματική δεσποτική θέληση του τελευταίου αιώνα, ο Ρουσό και ο Ροβεσπιέρο. ο προφήτη του δογματικού κράτου, ενώ ο Βεσπιέρος, ο και πιστό προσπάθησε να γίνει του. Έχοντα ακούσει τον Βολτέρο να λέει ότι αν ο Θεό δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε, ο Ρουσό εφήβρε το υπέρτατο όν, τον αφηρημένο και στήρο Θεό των Ντεϊστών. Και εν ονόματι του υπέρτατου όντω και τη υποκριτική αρετή που προστάζει το υπέρτατο αυτό όν, ο Ροβεσπιέρο αποκεφάλισε πρώτα του εμπερτιστέ και ύστερα το ίδιο το πνεύμα και την ψυχή τη Επανάσταση, των Δαντών, δολοφονώντα στο πρόσωπό του τη δημοκρατία και ανοίγοντα έτσι το δρόμο για τον αναπόφευκτο πια θριάμβο τη δικτατορία του Βολαπάρτη του I. Ύστερα από το μεγάλο αυτό θρίαμβο, η ιδεαλιστική αντίδραση έψαξε και βρήκε υπηρέτε λιγότερο φανατικού, λιγότερο τρομακτικού, που να ταιριάζουν περισσότερο στο σμικριμένο ανάστημα τη σημερινή Πουρζουαζία. Στη Γαλλία, τον Σαντομπριάν, τον Λαμαρτίνο. Και να το πούμε και αυτό, γιατί όχι, όλα πρέπει να λέγονται όταν είναι αλήθεια. Τον ίδιο τον Βίκτορα Ογκό, τον Δημοκράτη, τον Ρεμπουμπλικάνο, τον σημερινό μισοσοσιαλιστή, και από πίσω του ολόκληρη τη θλιβερή κομπανία των αδρανών και ισχυρών πνευμάτων, που κάτω από την ηγεσία του αποτέλεσαν τη σύγχρονη ρομαντική σχολή. Στη Γερμανία του Schlegel, του Stick, του Novalis, του Werner, του Schelling και τόσου άλλου ακόμα, που δεν αξίζει ούτε τα ονόματά του να μνημονεύουμε. Το κράτο είναι βία, και έχει πρώτα απ' όλα υπέρ αυτό το δικαίωμα τη βία, το ακαταμάχητο επιχείρημα του Ντουφρικιού, του σα πω. Ο άνθρωπο όμω είναι τόσο ιδιόμορφα φτιαγμένο που το επιχείρημα αυτό, όσο το και αν φαίνεται, δεν είναι επαρκέ μακροπρόθεσμα. Κάποια ιεροποίηση είναι απόλυτα απαραίτητη για να ενισχύσει τον οφειλόμενο σεβασμό. Επιπλέον, η ιεροποίηση αυτή να είναι πολύ απλή και συνάμα πολύ ευνόητη ώστε να μπορέσει να πείσει τι μάζε οι οποίε, αφού υποτάχθηκαν από τη δύναμη του κράτου, πρέπει επίση να οδηγηθούν στην ηθική αναγνώριση του δικαιώματό του. Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι για να πιστούν οι μάζε για την ωφελημότητα κάποιου κοινωνικού θεσμού. Ο πρώτο, ο μόνο πραγματικό, αλλά και ο πιο δύσκολο για να υιοθετηθεί, γιατί θα σήμαινε την κατάργηση του κράτου ή με άλλα λόγια την κατάργηση τη οργανωμένη πολιτική εκμετάλλευση τη πλειονότητα από μια οποιαδήποτε μειονότητα, θα ήταν η άμεση και ολοκληρωτική ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών του λαού, πράγμα που θα ισοδυναμούσε με την ολοκληρωτική εξάλληψη τη πολιτική και οικονομική ύπαρξη τη μπουρζουάδικη τάξη ή ξανά με την κατάργηση του κράτου. Ευεργετικά μέτρα για τι μάζε, αλλά βλαβερά για τα συμφέροντα των μπουρζουάδων. Επομένω, είναι άσκοπο να μιλάμε γι' αυτόν. Αντίφτα μόνος τρόπος που θα έβλεφτε μόνο το λαό και που θα ήταν πολύτιμος για τη σωτηρία των μπουρζουάδικων προνομίων δεν είναι παρά η θρησκεία. Είναι η αιώνια οφθαλμαπάτη που οδηγεί τις μάζες στην αναζήτηση ουράνων θησαυρών ενώ η άρχουσα τάξη πολύ πιο επιφυλακτική αρνείται να μοιράζει ανάμεσα στα μέλη της «πολύ άνησα επιπλέον και δίνοντας πάντα περισσότερα σε αυτούς που ήδη έχουν περισσότερα» τα άθλια αγαθά αυτού του κόσμου και τα λάφυρα που αρπάζει από το λαό πέρα από την πολιτική και την κοινωνική ελευθερία του. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει κράτος χωρί θρησκεία. Πάρτε τα πιο ελεύθερα κράτη του κόσμου, λόγω χάρη, τι Αμερική και την Ελβετική Συνομοσπονδία, και θα δείτε τι σημαντικό ρόλο παίζει σε όλου του επίσημου λόγου η θεία Πρόνοια, αυτή η υπέρτατη ιεροποίηση όλων των κρατών. Όταν όμω ακούτε κάποιον αρχικό κράτο να μιλάει για το Θεό, είτε αυτό είναι ο Γουλιέλμο Πρώτο, ο κνουτογερμανό αυτοκράτορα, είτε ο Γκραντ, ο πρόεδρο τη Μεγάλη Δημοκρατία, να είστε βέβαιοι ότι ετοιμάζεται να κουρέψει για μια ακόμη φορά το λαό κοπάδι του. Από αυτή την άποψη, ο Προτεσταντισμό είναι πολύ πιο χρήσιμο. Είναι κατεξοχήν μπουρζουάδικη θρησκεία. Παραχωρεί τόση ακριβώ ελευθερία όσοι χρειάζονται μπρουζουάδε και βρίσκει τον τρόπο να συμφιλειώνει τι ουράνε προσδοκίε με το σεβασμό που απαιτούν οι επίγειε συνθήκε. Συνακόλουθα, στι πρωτεσταντικέ χώρε ήταν που αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα το εμπόριο και η βιομηχανία. Οι δογματιστέ φιλελεύθεροι ή τουλάχιστον εκείνοι από αυτού που παίρνουν στα σοβαρά τι φιλελεύθερε θεωρίε ξεκινώντα από την αρχή τη ατομική ελευθερία ποζάρουν σαν αντίπαλοι του κράτου. Εκείνοι ανάμεσά του που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση, δηλαδή το σώμα των λειτουργιών που είναι οργανωμένο με τον τάδε ή τον δύνα τρόπο και επιφορτισμένο να επιτελεί τι λειτουργίε του κράτου, είναι ένα αναγκαίο κακό και ότι η τον δινα τροπο και επιφορτισμενο να επιτελει τι λειτουργιε του πολιτισμού συνίσταται πάντα στο συνεχή περιορισμό των δικαιωμάτων και των δικαιοδοσιών των κρατών. Αυτά λέει η θεωρία, αλλά στην πράξη, αυτοί οι ίδιοι φιλελεύθεροι, όταν απειλείται σοβαρά η ύπαρξη ή η σταθεροτητα του κράτου, είναι εξίσου φανατικοί υπερασπιστέ του με του μοναρχικού και του διακοβίνου η λατρεία του για το κράτο που αντιφάσκει κατάφορα με τα φιλελεύθερα δόγματά του μπορεί να εξηγηθεί με δύο τρόπου. Πρακτικά, τα ταξικά του συμφέροντα κάνουν τη συντριπτική πλειονότητα των δογματιστών φιλελευθέρων μέλη τη Μπρουζουαζία. Αυτή η τόσο πολυάριθμη και αξιοσέβαστη τάξη δεν θέλει παρά να δώσει στον εαυτό τη τα αποκλειστικά δικαιώματα και προνόμια τη πιο ολοκληρωμένη αναρχία. Η κοινωνικο-οικονομική βάση τη πολιτική τη ύπαρξη δεν στηρίζεται σε άλλη αρχή από την απεριόριστη αυτή αναρχία που εκφράζεται στι περίφημε λέξει Λεσέ Φερ, αλλά θέλει αυτή την αναρχία μόνο για τον εαυτό τη, όχι για τι μάζε που πρέπει να παραμείνουν υποταγμένε στην πιο αυστηρή πειθαρχία του κράτου, γιατί είναι υπερβολικά αμαθείς για να την απολαύσουν, δίχω να κάνουν κατάχρησή τη. Γιατί αν οι μάζε κουρασμένε να δουλεύουν για άλλου εξηγήρονταν, θα κατέρε όλη η κοινωνική και πολιτική ύπαρξη τη Μπουρζουαζία. Παντού και πάντα, όταν οι μάζε βρίσκονται σε αναβρασμό, ακόμη και οι πιο ένθερμοι φιλελεύθεροι μεταστρέφονται αμέσω και γίνονται πιο φανατικοί υπέρμαχοι τη παντοδυναμία του κράτου. Σύμφωνα με αυτού, η ατομική ελευθερία δεν είναι ένα δημιούργημα, ένα ιστορικό προϊόν τη κοινωνία. Υποστηρίζουν αντίθετα ότι η ατομική ελευθερία προπάρχει κάθε κοινωνία και ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρεκιστεί από το Θεό με μια αθάνατη ψυχή. Έτσι, από αυτή τη θεωρία προκύπτει ότι η κοινωνία, κυριολεκτικά μιλώντα, δεν υπάρχει. Η φυσική ανθρώπινη κοινωνία, η απαρχή κάθε πολιτισμού, το μόνο περιβάλλον στο οποίο μπορούν να γεννηθούν και να αναπτυχθούν η προσωπικότητα και η ελευθερία του ανθρώπου, είναι άγνωστο σε αυτού. Απ' τη μια μεριά αυτή η θεωρία αναγνωρίζει μόνο άτομα αυθύπαρκτα που είναι ελεύθερα από μόνα του, και απ' την άλλη μεριά μόνο μια κοινωνία δημιουργημένη αυθαίρετα από αυτά και εδραιωμένη σε ένα συμβόλαιο σιωπηρό ή ρητά διατυπωμένο δηλαδή, στο κράτο. Ξέρουν πολύ καλά ότι κανένα κράτο στην ιστορία δεν δημιουργήθηκε ποτέ με συμβόλαιο και ότι όλα τα κράτη εγκαθιδρύθηκαν με την κατάκτηση και τη βία. Και το επαναλαμβάνω ξανά, είναι ένα παράδειγμα που θα έπρεπε να ακολουθήσουν όλοι εκείνοι που πιστεύουν στην αθανασία τη ψυχή από αυτή τη σκοπιά. Η κοινωνία μπορεί να του προσφέρει μόνο τη σίγουρη απώλεια. Πραγματικά, τι προσφέρει τελευταία στου ανθρώπου. Υλικά πλούτη πρώτα απ' όλα, που μόνο με τη συλλογική εργασία μπορούν να παραχθούν σε ικανότητε ποσότητε. Όποιο όμω πιστεύει στην αιώνια ζωή, δεν θα έπρεπε να περιφρονεί αυτά τα πλούτη. Μήπω ο Χριστό δεν είπε στου μαθητέ του Μη θυσαυρίζετε σε αυτή τη γη, γιατί εκεί που βρίσκονται τα πλούτη βρίσκεται και η καρδιά σα. Και επίση, ευκολότερα είναι να περάσει. Ο Κάμιλο από μια βελόνα παρά να μπει ένα πλούσιο στη Βασιλεία των Ουρανών. Εξακολουθώ με τα νόητα να φαντάζομαι τα μούτρα που θα κάνουν οι ευσεβεί και πλούσιοι μπουρζουάδε προτεστάτε τη Αγγλία, τη Αμερική, τη Γερμανία και τη Ελβετία. Διαβάζοντα αυτά τα τόσο κατηγορηματικά και δυσάρεστα για αυτού λόγια. Ιδωμένοι από τη σκοπιά τη επίλεια ύπαρξή του, δηλαδή τη πραγματική όχι τη φανταστική, η μάζα των ανθρώπων παρουσιάζει ένα τόσο θλιβερό και απογοητευτικό θέαμα, τόσο στήρο σε πρωτοπορία, βούληση και πνεύμα, ώστε θα πρέπει να είσαι πρικισμένο με μια αληθινά φοβερή ικανότητα να αυταπατάσαι για να ανιχνεύσει μέσα του μια αθάνατη ψυχή ή έστω τα ίχνη μια ελεύθερη βούληση. Παρουσιάζονται σαν όντα απόλυτα προσδιορισμένα. προσδιορισμένα από την εξωτερική φύση, από τα άστρα και από όλου του υλικού όρου ύπαρξή του, προσδιορισμένα από νόμου και από ολόκληρο τον κόσμο των ιδεών ή των προκαταλήψεων που επεξεργάστηκαν σταδιακά οι περασμένοι αιώνε, τι οποίε βρίσκουν μόλι γεννιούνται μέσα στην κοινωνία, τι οποίε δεν είναι ποτέ οι δημιουργοί, αλλά αρχικά τα προϊόντα και μετά τα όργανα. Στου χίλιου ανθρώπου, δύσκολα θα μπορούσαμε να βρούμε έστω και έναν στον για τον οποίο να πούμε με τρόπο σχετικό και όχι απόλυτο ότι διαθέτει δική του βούληση και σκέψη. Η τεράστια πλειονότητα των ανθρώπων, όχι μόνο ανάμεσα στι αδαεί μάζε, αλλά και ανάμεσα στι πολιτισμένε και προνομιούχες τάξεις, σκέπτονται και θέλουν μόνο ό,τι σκέπτονται και θέλουν όλοι οι άλλοι γύρω του. Αναμφίβολα πιστεύουν ότι ήδη σκέπτονται και θέλουν. Δεν κάνουν όμω άλλο από το να αντιγράφουν δουλικά, μηχανικά, με ελαφρέ τροποποιήσει, τη σκέψη και τη θέληση άλλων κομφορμιστών που αδιόρατα αφομοιώνουν. Αυτή η δουλειότητα, αυτή η ρουτίνα, αστήρευτε πηγέ τη κοινοτοπία, αυτή η μόνιμη απουσία τη θέληση για εξέγερση και αυτή η έλλειψη πρωτοβουλία και ανεξαρτησία τη σκέψη είναι οι κύριε αιτίε τη απαγωγικευτικά αργή ιστορική ανάπτυξη τη ανθρωπότητα. Για εμά του συλληλιστέ ή ρεαλιστέ, που δεν πιστεύουμε ούτε στην αθανασία τη ψυχή, ούτε στην ελεύθερη βούληση, αυτή η βραδίτητα, όσο θλιβερή κι αν είναι, είναι ένα γεγονό ολότελα φυσικό. Ξεφεύγοντα από την κατάσταση του γορίλα, ο άνθρωπο δεν κατάφερε παρά με μεγάλη δυσκολία να συνειδητοποιήσει το ανθρώπινο και την ελευθερία του. Αρχικά, βέβαια, δεν μπορούσε να έχει ούτε αυτή τη συνείδηση ούτε αυτή την ελευθερία. Γεννήθηκε άγριο θηρίο και δούλος και σταδιακά εξανθρωπίστηκε και χειραφετήθηκε μόνο μέσα στην κοινωνία, που είναι αναγκαστικά προγενέστερη τη γέννηση, τη σκέψη, του λόγου και τη θέλησή του. Και δεν μπορεί να πετύχει αυτή τη χειραφέτηση παρά μόνο διαμέσου τη συλλογική προσπάθεια όλων των μελών τη κοινωνία, του παρόντο και του παρελθόντο, που αποτελεί την πηγή, τη φυσική αφετηρία τη ανθρώπινη ύπαρξή του. Ο άνθρωπο, συνακόλουθα, δεν πραγματώνει την ατομική ελευθερία καθώ επίση και την προσωπικότητά του, παρά μόνο διαμέσου των ατόμων που τον περιβάλλουν και μόνο χάρη στη συλλογική εργασία και δύναμη τη κοινωνία. Δίχω την κοινωνία, θα είχε παραμείνει σίγουρα το πιο ηλίθιο και το πιο άθλιο ανάμεσα σε όλα τα άλλα άγρια θηρία τη γη. Σύμφωνα με το σύστημα των ελιστών, που είναι το μόνο φυσικό και λογικό σύστημα, η κοινωνία απέχοντα πολύ από το να περιστέλει και να περιορίζει την ελευθερία των ανθρώπων, αντίθετα τη γεννάει. Η κοινωνία είναι η ρίζα, το δέντρο και η ελευθερία είναι ο καρπό του. Συνακόλουθα σε κάθε εποχή, ο άνθρωπο πρέπει να αναζητά την ελευθερία του όχι στην αρχή, αλλά στο τέλο τη ιστορία. Και θα μπορούσε να υποθεί ότι η πραγματική και ολόκληρη χειραφέτηση κάθε ανθρώπου είναι ο αληθινό, ο μεγάλο, ο υπέρτατο σκοπό τη ιστορία. Ολότερα διαφορετική αντίληψη έχουν οι ιδεαλιστέ. Σύμφωνα με το δικό του σύστημα, ο άνθρωπο γεννιέται θάνατο και ελεύθερο και μόνο τελικά γίνεται δούλο. Όντα πνεύμα θάνατο και ελεύθερο, άπειρο και αυθύπαρκτο, δεν χρειάζεται την κοινωνία. Αν λοιπόν συγκροτηθεί σε κοινωνία, αυτό θα πρέπει να οφείλεται σε κάποιο είδο εκφυλισμού ή στο ότι χάνει τη συνείδηση τη αθανασία και τη ελευθερία του. Όντα όν αντιφατικό, άπειρο εσωτερικά σαν πνεύμα, αλλά εξαρτημένο, ελαττωματικό και υλικό εξωτερικά, είναι υποχρεωμένο να συνασπιστεί με του ομοίου του, όχι στη βάση τη ικανοποίηση των αναγκών τη ψυχή, αλλά τη συντήρηση του σώματο. Συνακόλουθα, η κοινωνία είναι προϊόν κάποια θυσία των συμφερόντων και τη ανεξαρτησία τη ψυχή στο βωμό των αξιοκαταφρόνων των αναγκών του σώματο. Είναι ένα αληθινό εκφυλισμό, μια υποδούλωση του ελεύθερου και αθάνατο εσωτερικά ατόμου, μια μερική τουλάχιστον απάρνηση τη αρχική ελευθερία του. Είναι πασίγνωστη η μυσταγωγική φράση που στην ορολογία των οπαδών του κράτου και των νόμων εκφράζει αυτόν τον εκφυλισμό και αυτή τη θυσία, αυτό το μοιραίο πρώτο βήμα προ την υποδούλωση του ανθρώπου. Το άτομο που σε φυσική κατάσταση, προτού δηλαδή ενταχθεί σε κάποια κοινωνία, απολαμβάνει μια απόλυτη ελευθερία, μόλι γίνει μέλο τη, θυσιάζει ένα μέρο τη ελευθερία του για να του κατοχυρώσει η κοινωνία το υπόλοιπο. Και όποιο ζητάει να το εξηγήσουν αυτή τη φράση, δέχεται συνήθω την εξή απάντηση. Τα όρια τη ελευθερία κάθε ατόμου πρέπει να είναι η ελευθερία των άλλων. Η υλιστική, ρεαλιστική και κολεκτιβίστικη αντίληψη τη ελευθερία, σε αντίθεση με την ιδεαλιστική, είναι ακόλουθη. Ο άνθρωπο αποκτάει συνείδηση του εαυτού του και του ανθρώπινου του μόνο μέσα στην κοινωνία και διαμέσου τη συλλογική δράση ολόκληρη κοινωνία. Απελευθερώνεται από το ζυγό τη εξωτερική φύση μόνο διαμέσου τη συλλογική ή κοινωνική εργασία, που αυτή και μόνο αυτή μπορεί να μεταμορφώσει τη γη σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη τη ανθρωπότητα. Δίχω μια τέτοια υλική χειραφέτηση, είναι αδύνατη η διανοητική και ηθική χειραφέτηση του ατόμου. Ο άνθρωπο δεν μπορεί να χειραφέτηθεί από το ζυγό τη ίδια του τη φύση, δηλαδή να υποτάξει τα ένστικτα και τι κινήσει του σώματό του στη συνειδητή διεύθυνση του συνεχώ αναπτυσσόμενου πλέματός του, παρά μόνο με τη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση. Όμω η μόρφωση και η διαπαιδαγώγηση είναι φαινόμενα κατεξοχήν και αποκλειστικά κοινωνικά. Γιατί έξω από την κοινωνία, ο άνθρωπος έχει μείνει για πάντα άγριο θηρίο ή άγιος, πράγμα περίπου παρόμοιο. Τέλος, απομονωμένος άνθρωπος είναι αδύνατο να έχει συνείδηση τη ελευθερία του. Το να είσαι ελεύθερος σημαίνει να σε αναγνωρίζουν και να σε αντιμετωπίζουν σαν τέτοιο όλοι οι συνάνθρωποι σου. Η ελευθερία λοιπόν κάθε ατόμου δεν είναι προϊόν απομόνωσης, αλλά αλληλεπίδραση. Δεν είναι προϊόν αποκλεισμού, αλλά σύνδεση, στο μέτρο που η ελευθερία αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από την αντανάκλαση του ανθρώπινου του ή του ανθρώπινου δικαιώματός του στη συνείδηση όλων των ελεύθερων ανθρώπων, των αδερφών του, των ίσων με αυτόν. Δεν είμαι ανθρώπινο και ελεύθερο κι εγώ ο ίδιος, παρά μόνο στο μέτρο που αναγνωρίζω την ελευθερία και το ανθρώπινο όλων των συνανθρώπων μου. Ένα δουλοκτήτη δεν είναι άνθρωπο, αλλά αφέντη. Αρνούμενο το ανθρώπινο των δούλων του, αρνείται επίση και το δικό του ανθρώπινο, όπω το αποδείχνει η ιστορία όλων των αρχαίων κοινωνιών. Είναι προ μεγάλη τιμή του χριστιανισμού το ότι διακήρυξε το ανθρώπινο όλων των ανθρώπινων όντων, αντρών και γυναικών, την ισότητα όλων των ανθρώπων μπροστά στο Θεό. Ωστόσο, πώ τη διακήρυξε, στον ουρανό για τη μέλουσα ζωή και όχι για την τωρινή και πραγματική ζωή, τη ζωή στη γη. Εξάλλου, αυτή η μελλοντική ισότητα δεν είναι παρά ένα ψέμα, γιατί όπω όλοι ξέρουν, ο αριθμό των εκλεκτών είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Πάνω σε αυτό συμφωνούν ομόφωνα οι θεολόγοι όλη τη ποικιλία των χριστιανικών δογμάτων. Είμαι αληθινά ελεύθερο μόνο στο μέτρο που είναι εξίσου ελεύθερα όλα τα ανθρώπινα όντα, άντρε και γυναίκε, που με περιβάλλουν. Η ελευθερία των άλλων, απέχοντα πολύ από το να αποτελεί περιορισμό ή άρνηση τη ελευθερία μου, είναι αντίθετα αναγκαίο όρο και επιβεβαίωσή τη. Δεν γίνομαι πραγματικά ελεύθερο παρά μόνο διαμέσου τη ελευθερία των άλλων. Όσο περισσότεροι είναι οι ελεύθεροι άνθρωποι που με περιβάλλουν και όσο βαθύτερη και πλατύτερη είναι η ελευθερία του, τόσο ουσιαστικότερη, βαθύτερη και πλατύτερη γίνεται η δική μου ελευθερία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ληστική αντίληψη τη ελευθερία είναι κάτι πολύ θετικό, πολύ πολύπλοκο και πάνω απ' όλα κατεξοχήν κοινωνικό, γιατί μπορεί να ελοποιηθεί μόνο από την κοινωνία και αμέσω τη πιο ολόκληρη ισότητα και αλληλεγγύη ανάμεσα σε όλου του ανθρώπου. Μπορούμε να διακρίνουμε σε αυτήν τρει φάσει ανάπτυξη, τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι κατεξοχήν κοινωνικό. Είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων και δυνάμεων κάθε ανθρώπινου όντω με τη διαπαιδαγώγηση, την επιστημονική μόρφωση και την ηλική ευμάρεια. Πράγματα που μπορεί να εξασφαλίσει τον καθένα μόνο η συλλογική, ηλική και πνευματική χειρονακτική και διανοτική εργασία ολόκληρη κοινωνία. Το δεύτερο στοιχείο τη ελευθερία είναι αρνητικό. Είναι η εξέγερση του ατόμου ενάντια σε κάθε εξουσία, θεϊκή και ανθρώπινη, συλλογική και ατομική. Η πρώτη εξέγερση στρέφεται ενάντια στην υπέρτατη τυραννία τη θεολογία του θεϊκού στο μέτρο που θα έχουμε έναν αφέντη στον ουρανό, θα είμαστε δούλοι πάνω στη γη. Τόσο η λογική, όσο και η θέλησή μα, θα εκμηδανίζονται εξίσου. Στο μέτρο που θα πιστεύουμε ότι πρέπει να τον υπακούμε απόλυτα και απέναντι στο Θεό κανένα άλλο είδο υπακούη δεν είναι δυνατό, θα πρέπει αναγκαστικά να υποτασσόμαστε παθητικά, δίχω καμία επιφύλαξη στην ιερή εξουσία των ιεροποιημένων και μη ιεροποιημένων εκλεκτών του μεσιών, προφητών, θεόπνευστων ομοθετών, αυτοκρατόρων, βασιλιάδων και όλων των υπαλλήλων και υπουργών του, χειροτονημένων αντιπροσώπων και υπηρετών των δύο μεγάλων θεσμών που επιβάλλονται πάνω μα και που έχουν εγκαθιδρυθεί από τον ίδιο το Θεό για να μα κυβερνούν, δηλαδή τη Εκκλησία και του κράτου. Κάθε κοσμική ή ανθρώπινη εξουσία πηγάζει άμεσα από την πνευματική ή και θεϊκή εξουσία. Όμω η εξουσία είναι η άρνηση τη ελευθερία, ο Θεό, ή μάλλον το αποκύημα τη φαντασία που ονομάζεται Θεό, είναι η ιεροποίηση και η πνευματική και ηθική πηγή κάθε επίγεια δουλεία. Και η ελευθερία των ανθρώπων ποτέ δεν θα είναι ολόπλευρη, αν δεν καταληθεί ο ελεύθερο και δεόλιο μύθο ενό ουράνιου αφέντη. Αυτό έχει σαν φυσικό επακόλουθο την εξέγερση ενάντια στην τυραννία των ανθρώπων, την ατομική καθώ επίση και την κοινωνική, που αντιπροσωπεύεται και νομιμοποιείται από το κράτο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει όμω να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα στην επίσημη και άρα εξουσία τη κοινωνία που έχει οργανωθεί σε κράτο και τη φυσική επίδραση και επιρροή μια μη επίσημη, μη τεχνητή κοινωνία πάνω στα μέλη τη. Η εξέγερση ενάντια σε αυτή τη φυσική κοινωνία είναι πολύ πιο δύσκολη για το άτομο από την εξέγερση ενάντια στην επίσημη οργανωμένη κοινωνία, το κράτο. Η κοινωνική τυραννία που συχνά είναι μοιραία και καταθλιπτική δεν προσλαμβάνει τον επιτακτικό βίο χαρακτήρα του νομοποιημένου και επισημοποιημένου δεσποτισμού που χαρακτηρίζει την εξουσία του κράτου. Δεν επιβάλλεται με τη μορφή του νόμου, στον οποίο υποχρεώνεται να υποτάσσεται κάθε άτομο για να αποφύγει τι νομικέ κυρώσει, η δράση τη κοινωνική τυραννία είναι πιο ήπια, πιο δόλια και πιο αδιόρατη, όχι όμω λιγότερο ισχυρή και διάχυτα από την εξουσία του κράτου. Εξουσιάζει του ανθρώπου διαμέσω των εθήμων, των ηθών, τη πληθώρα των προκαταλήψεων, των συνηθιών τη καθημερινή ζωή που όλα του συνδυάζονται για να σχηματίσουν ό,τι αποκαλούμε κοινή γνώμη. Περιβάλλει το άτομο από τη γέννησή του, το διαποτίζει και σχηματίζει την ίδια τη βάση τη ατομική του ύπαρξη, έτσι που κάθε άτομο, συχνά δίχω να το ξέρει, συνομωτεί κατά κάποιο τρόπο μαζί τη ενάντια στον ίδιο τον εαυτό, από αυτό συνάγεται ότι για να εξεγερθεί ο άνθρωπο ενάντια σε αυτή την επίδραση που η κοινωνία ασκεί ολότερα φυσικά πάνω του, θα πρέπει τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό να εξεγερθεί ενάντια στον ίδιο τον εαυτό, γιατί μαζί με όλες τι φυσικές και υλικές, πνευματικές και ηθικές του τάσεις και επιθυμίες δεν είναι και ο ίδιο παρά ένα προϊόν τη κοινωνίας, και από αυτό απορρέει τεράστια επίδραση που ασκεί η κοινωνία πάνω στου ανθρώπου. Αλλά το επαναλαμβάνω ξανά, η εξέγερση του ατόμου ενάντια στην κοινωνία είναι πολύ πιο δύσκολη από την εξέγερση ενάντια στο κράτος. Το κράτο είναι ένα μεταβατικό ιστορικό θεσμό, μια προσωρινή μορφή τη κοινωνία, σαν τον αδερφό θεσμό του, την Εκκλησία. Ωστόσο, δεν έχει διόλου το μοιραίο και αναλύω το χαρακτήρα τη κοινωνία, που όντα προγενέστερη κάθε ανάπτυξη του ανθρώπινου είδου και μέτοχο τη παντοδυναμία των φυσικών νόμων, αποτελεί τη βάση κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι, το ερώτημα αν η κοινωνία είναι κάτι καλό ή κακό, φαίνεται τόσο ανούσιο όσο και το ερώτημα αν η φύση, το καθολικό υλικό, πραγματικό, μοναδικό υπέρτατο απόλυτο όν, είναι κάτι καλό ή κακό. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Είναι ένα γεγονό πολύ σημαντικό, θετικό, πρωταρχικό, προγενέστερο κάθε συνείδηση, κάθε ιδέα, κάθε πνευματική και ηθική κρίση. Είναι η ίδια η βάση, είναι ο κόσμο, όπου μέσα του αργότερα αναπτύσσονται μοιραία ό,τι ονομάζουμε καλό και κακό. Η εξέγερση ενάντια στο κράτο είναι λιγότερο δύσκολη, γιατί υπάρχει κάτι στην ίδια ακριβώ τη φύση του κράτου που προκαλεί την εξέγερση. Το κράτο είναι η εξουσία, η βία. Είναι η επίδειξη και η έπαρση τη βία. Δεν προσπαθεί απλώ να επηρεάσει, δεν επιδιώκει να προσιλητήσει και κάθε φορά που υποχρεώνεται να κάνει κάτι τέτοιο, το κάνει πολύ απρόθυμα γιατί από τη φύση του δεν επιδιώκει να πείσει, αλλά να επιβληθεί με τη βία. Όσον και αν προσπαθεί να αποκρύψει το πραγματικό του πρόσωπο, είναι από τη φύση του νόμιμο βιαστή τη θέληση των ανθρώπων, η διαρκή άρνηση τη ελευθερία του. Ακόμα και όταν το κράτο επιβάλλει το καλό, το υπονομεύει και συνάμα το αναιρεί, επειδή ακριβώ το επιβάλλει και επειδή κάθε επιβολή προκαλεί τι δίκαιε εξεγέρσει τη ελευθερία και επιπλέον επειδή το καλό, όταν επιβάλλεται, γίνεται από την άποψη τη αληθινή ηθική, τη ανθρώπινη και όχι βέβαια τη θεϊκή, τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία κακό. Η ελευθερία, η ηθικότητα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου έγκυται ακριβώ αυτό, ότι κάνει το καλό όχι επειδή του το επιβάλλουν, αλλά επειδή το κατανοεί αβίαστα, το θέλει και το αγαπά. Η κοινωνία από την άλλη μεριά δεν επιβάλλει τα τυπικά, αλλά φυσικά. Και εξαιτία αυτό ακριβώ του γεγονότο είναι που η επίδραση τη πάνω στα άτομα είναι ασύγκριτα πιο ισχυρή από ότι το του κράτου. Δημιουργεί και διαπλάθει όλα τα άτομα που γεννιούνται στου κόλπου τη. Του μεταβιβάζει σταδιακά από την πρώτη και όλα μέρα που γεννιούνται ω το θάνατό του όλα τα υλικά, πνευματικά και ηθικά τη χαρακτηριστικά. Η κοινωνία, για να το πούμε έτσι, εξατομικεύεται σε κάθε άτομο. Πέρα από αυτέ τι ολότερα αφηρημένε ιδέε και σε στενή πάντα συνάφεια μαζί του, ο έφηβο βρίσκει μέσα στην κοινωνία και, σαν συνέπεια τη πανίσχυρη επιρροή που αυτή ασκεί στα παιδικά του χρόνια μέσα του, ένα ολόκληρο πλήθο παραστάσεων ή ιδεών που είναι πολύ πιο συγκεκριμένε και αναφέρονται πολύ πιο άμεσα στην πραγματική ζωή και την καθημερινή ύπαρξη του ανθρώπου. Τέτοιε είναι εκείνε που αφορούν τη φύση και τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη, τα καθήκοντα και τι υποχρεώσει των ατόμων και των τάξεων, τη δέουσα συμπεριφορά, την οικογένεια, την ιδιοκτησία, το κράτο και πολλά άλλα ζητήματα που αναφέρονται στη ρύθμιση των αμοιβαίων σχέσεων των ανθρώπων. Όλε αυτέ τι ιδέε που από τη γέννησή του και όλε βρίσκεται στα πράγματα και στου ανθρώπου και που εντυπώνεται στο πνεύμα του διαμέσου τη εκπαίδευση και τη αγωγή που παίρνει πριν ακόμα φτάσει στη γνώση του εαυτού του, τι ξαναβρίσκει αργότερα ιεροποιημένε, ερμηνευμένε και σχολιασμένε από τι θεωρίε που εκφράζουν τη γενική συνείδηση ή τι συλλογικέ προλήψει και από όλου του θρησκευτικού, πολιτικού και οικονομικού θεσμού τη κοινωνία όπου ζει και διαποτίζεται από αυτέ τόσο πολύ, ώστε κι αν ακόμα δεν έχει προσωπικό συμφέρον για να τι υπερασπιστεί, γίνεται μελλοντού του του συνένοχός του με όλες τις υλικές πνευματικές και ηθικές συνήθειές του. Αυτό που θα έπρεπε λοιπόν να μας εκπλήσει δεν είναι η πανίσχυρη επιρροή αυτών των ιδεών που εκφράζουν τη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας πάνω στη μάζα των ανθρώπων, αλλά αντίθετα το ότι βρίσκονται μέσα σε αυτή τη μάζα άνθρωποι που διαθέτουν αρκετή ανεξαρτησία σκέψης, θέλησης και θάρρους για να τις πολεμήσουν, γιατί η πίεση τη κοινωνία πάνω στο άτομο είναι τρομερή και δεν υπάρχει κανένα χαρακτήρα αρκετά δυνατό, ούτε καμία νόηση αρκετά αυτόνομη, ώστε να μπορούσε να υποστηριχθεί ότι είναι απρόσβλητε από αυτή την τόσο δεσποτική και ακαταμάχητη επιρροή. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων, όχι μόνο από τι λαϊκέ μάζε, αλλά εξίσου αν όχι περισσότερα από τι προνομιούχε και μορφωμένε τάξει, αισθάνονται ήρεμοι και είναι φυσικασμένοι μόνο στο μέτρο που οι σκέψει του και κάθε ενέργεια τη ζωή του ακολουθούν πιστά τυφλά την παράδοση και τη ρουτίνα. Αφού οι πατέρε μα σκέφτονταν και ενεργούσαν έτσι, πρέπει και εμεί να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε παρόμοια. Αφού όλοι οι γύρω μα σκέφτονται και ενεργούν έτσι, γιατί εμεί να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε διαφορετικά. Τα λόγια αυτά εκφράζουν τη φιλοσοφία, τι πεπιθήσει και την πρακτική του 99% των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη που ανήκουν. Και όπω έχω ήδη παρατηρήσει, αυτή είναι η μεγαλύτερη τροχοπέδη τη γοργή πρόοδου και χειραφέτηση του ανθρώπινου είδου. Το κοινό και θεμελιακό λάθο κάθε ιδεαλιστή, ένα λάθο που δεν είναι εξάλλου παρά η έσχατη λογική συνέπεια ολόκληρου του συστήματό του, είναι το ότι αναζητάει τη βάση τη ηθική στο μεμονωμένο άτομο, ενώ αυτή βρίσκεται μόνο στα ομαδοποιημένα άτομα. Για να το αποδείξουμε αυτό, α ξεκαθαρίσουμε οριστικά τα πράγματα σε ό,τι αφορά το μεμονωμένο ή απόλυτο άτομο των ιδεαλιστών. Αυτό το μοναχικό και αφηρημένο άτομο δεν είναι παρά ένα αποκύημα τη φαντασία όπω ο Θεό. Αρχικά τα δημιούργησε και τα δύο ταυτόχρονα η θρησκευτική φαντασία ή η παιδικη μη συστηματική, εμπειρική και κριτική, αλλά φαντασιόπληκτη λογική των λαών. Αργότερα τα αναπτύξανε, τα εμπλουτίσανε και τα μετατρέψανε σε δόγματα, οι και μεταφυσικές θεωρίες των ιδεαλιστών στοχαστών. Αλλά θα μπορούσε κανεί να αντιγυρίσει ότι ο νόμο αυτό προστάζει συγκεκριμένα να αγαπάτε του ανθρώπου όπω τον εαυτό σα, επειδή είναι όμοιοι με εσά, και να μην του κάνετε ό,τι δεν θα θέλετε να σα κάνουν και εκείνοι, να του μεταχειρίζεστε σαν ίσου και να μην παραβιάζετε τον ηθικό σεβασμό και τη δικαιοσύνη. Σε αυτά απαντώ ότι αν αληθεύει πω ο ηθικό νόμο εμπεριέχει αυτή την εντολή, είμαι υποχρεωμένο να συμπεράνω ότι δεν διαμορφώθηκε και δεν χαράχτηκε ανεξάρτητα μέσα στη δική μου καρδιά. Προποθέτει αναγκαστικά την ύπαρξη προγενέστερων σχέσεων με άλλου ανθρώπου, με του ομοίου μου, και συνακόλουθα δεν δημιουργεί τι σχέσει αυτέ, αλλά βρίσκοντά τι αντίθετα εγκαθιδρυμένε ήδη από τη φύση, απλώ τι ρυθμίζει, μειώντα κατά κάποιο τρόπο άλλο από την επεξεργασμένη εκδήλωσή του, η εξήγηση και το δημιούργημά του. Συνακόλουθα, ο ηθικό νόμο δεν είναι κάτι ατομικό, αλλά κοινωνικό, ένα προϊόν τη κοινωνία. Διαφορετικά, ο ηθικό νόμο που έχει χαραχθεί στην καρδιά μου θα ήταν παράλογο. Θα ρύθμιζε τι ανύπαρκτε σχέσει μου με όντα που θα αγνοούσα ακόμα και την ύπαρξή του. Για όλα αυτά, οι μεταφυσικοί έχουν μια απάντηση. Λένε ότι κάθε άνθρωπο φέρνει μέσα του από τη γέννησή του κιόλα τον ηθικό νόμο χαραγμένο στην καρδιά του από το χέρι του ίδιου του Θεού, αλλά όμως αυτός βρίσκεται αρχικά σε λανθάνουσα κατάσταση, υπάρχει δυνητικά και όχι πραγματικά, ούτε εκδηλώνεται στο ίδιο το άτομο που μπορεί να τον πραγματοποιήσει και να... Να αποκρυπτογραφήσει μέσα του μόνο στο μέτρο που αναπτύσσεται στην κοινωνία των ομοίων του. Κοντολογεί ότι ο άνθρωπο αποκτά συνείδηση του νόμου που είναι εγγενή σε αυτόν μόνο διαμέσου των σχέσεών του με άλλου ανθρώπου. Όταν υποβάλλουμε τη μεταφυσική σε ένα αδιάκριτο ερωτηματολόγιο, όταν τη βάζουμε προβλήματα που δεν μπορεί να επιλύσει, μια που το παράλογο δεν επιδέχεται ούτε επίλυση ούτε εξήγηση, τότε μα αποκρίνεται με τη φοβερή αυτή λέξη Θεό. Με το απόλυτο μυστήριο που είτε δεν σημαίνει απολύτω τίποτα, είτε σημαίνει το αδύνατο που σύμφωνα με αυτήν η λύση και η εξήγηση των πάντων. Πρόκειται για δική τη υπόθεση και δικαίωμα. Εξάλλου αυτό είναι και ο λόγο που ονομάζεται μεταφυσική, όντα κληρονόμο και θηγατέρα λίγο πολύ υπάκουη τη θεολογία. Πώ όμω θα έπρεπε να ονομάσουμε τι σχέσει που το μόνο του κίνητρο είναι οι υλικέ ανάγκε, ενώ ταυτόχρονα δεν τι επικυρώνει ούτε τι στηρίζει καμία ηθική ανάγκη. Είναι κατάφορο ότι μόνο ένα όνομα θα μπορούσαμε να του δώσουμε. Εκμετάλλευση. Όντω, τόσο μέσα στη μεταφυσική ηθική, όσο και μέσα στην αστική κοινωνία που στηρίζεται πάνω τη, κάθε άτομο γίνεται αναγκαστικά εκμεταλλευτή Τη κοινωνία, δηλαδή όλων των ανθρώπων. Και το κράτο σε όλη την ποικιλία των μορφών του, από το θεοκρατικό κράτο και την πιο απόλυτη μοναρχία ω τη δημοκρατία που βασίζεται στη μεγαλύτερη επέκταση του δικαιώματο τη ψήφου, δεν είναι άλλο από ρυθμιστή και εγγυητή τη αμοιβαία αυτή εκμετάλλευση. Η αληθινή πραγματική αγάπη, που δεν είναι παρά η έκφραση μια αμοιβαία και ισότιμη αγάπη, είναι δυνατή μόνο ανάμεσα σε ίσου. Η αγάπη του ανώτερου για τον κατώτερο είναι ο εκμηδενισμό, η καταπίεση, και η περιφρόνηση είναι ο εγωισμό, η αλαζονία και η ματιοδοξία που κορυφώνονται μέσα στο αίσθημα ενό μεγαλείου βασισμένου στην ταπείνωση των άλλων. Η αγάπη του κατώτερου για τον ανώτερο είναι εξευτελισμό, είναι ο φόβο και η ελπίδα του δούλου που περιμένει από τον αφέντη του να του χαρίσει τη δυστυχία ή την ευτυχία. Να ποιο είναι ο χαρακτήρα τη λεγόμενη αγάπη του Θεού για του ανθρώπου και των ανθρώπων για το Θεό. Είναι ο δεσποτισμό του ενό και η υποδούλωση των άλλων. Η εκμετάλλευση είναι το ορατό σώμα και η διακυβέρνηση είναι η ψυχή του αστικού καθεστώτο. Και όπω έχουμε δει, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη, σε αυτή την τόσο στενή του σχέση, αποτελούν από θεωρητική και συνάμα πρακτική άποψη την αναγκαία και πιστή έκφραση του μεταφυσικού ιδεαλισμού, την αναπόφευκτη συνέπεια αυτή τη αστική θεωρία που αναζητάει την ελευθερία και την ηθική των ατόμων έξω από την κοινωνική αλληλεγγύη. Τελικά, αυτή η θεωρία δεν οδηγεί παρά στην εκμεταλλευτική διακυβέρνηση μια μειονότητα εκλεκτών, στην εκμετάλλευση και την υποδούλωση τη πλειονότητα των ανθρώπων και στην άρνηση κάθε ηθική και ελευθερία για όλου.